Καλησπέρα σας. Επιτρέψετε μου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας επιστημονική ημερίδα. Το θέμα μας είναι άκρος ενδιαφέρον, επίκαιρο, αλλά συνάμα και καυτό, το οποίο παρακολουθεί η ανθρωπότητα εδώ και τρεις σχεδόν εβδομάδες με κομμένη την ανάσα. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως τις έχει ονομάσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν, ο πόλεμος ουσιαστικά που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια ολόκληρης της ανθρωπότητας και τον παρακολουθούμε ως κινηματογραφική ταινία από τους δέκτες των τηλεοράσεων μας, με τις χιλιάδες νεκρούς όμως, τις χιλιάδες τραυματίες, τα εκατομμύρια πρόσφυγες, έχει ταυτόχρονα και αλυσιδωτές συνέπειες σε διεθνές επίπεδο και σε όλους τους βασικούς τομείς. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, διεθνείς σχέσεις, διπλωματία. Εκλεκτοί εισηγητές, ακαδημαϊκοί, νομικοί και διπλωμάτες θα μας αναλύσουν τις νομικές πτυχές και τις προκλήσεις από την κρίση. Δίνω αμέσως τον λόγο για χαιρετισμό στον Χρήστον Κληρίδη, καθηγητή, πρόεδρο Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Φρέντερικ και πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Αγαπητέ Χρήστο, έχεις τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στο Τμήμα Νομικής για την πολύ επίκαιρη αυτή εκδήλωση. Συγχαρητήρια επίσης και ευχαριστίες στους έγκριτους ομιλητές και ασφαλώς ευχαριστίες σε εσάς τους συμμετέχοντες σε αυτήν ακριβώς την ημερίδα του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Αναφορά στην θεματολογία του σεμιναρίου καταδεικνύει ότι απόψε θα αναπτυχθούν οι νομικοδιπλωματικές πτυχές και θέματα ασφάλειας. Ελπίζω μέσα από την ημερίδα αυτή να αντλήσουμε και εμείς κάποια μαθήματα για το Κυπριακό. Μαθήματα για επανασχεδιασμό των σχέσεων μας διεθνώς και ιδιαίτερα μαθήματα που αφορούν των ρόλων και προοπτικές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένω ότι οι νομικές πτυχές που θα αναπτυχθούν απόψε θα οδηγηθούν, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, σε 4 διεθνή δικαστήρια. Πρώτον, στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης, κάτι το οποίο θα αναπτύξει η Ελένη Μίχα, στο ΕΔΑΘ, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την νομιμότητα των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανόν και στο Διεθνές Δικαστήριο. Πέραν τούτου, αναμένω ότι θα έχουμε και υποθέσεις στα κυπριακά δικαστήρια, τόσο σε απαιτήσεις και αγωγές εναντίον των τραπεζών σε σχέση με τα μέτρα και τις κυρώσεις και πιθανόν να κληθεί η κυπριακή δικαιοσύνη να εξετάσει και την νομιμότητα στο εσωτερικό δίκαιο της Κύπρου όλων αυτών των μέτρων. Θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή μιας ακαθόδους πορείας. Ερωτήματα βεβαίως κατά πόσον υπάρχει τελικά διεθνές δίκαιο, υπάρχει αποτελεσματικός οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή επικρατεί η αναρχία και ο νόμος της ζούγκλας. Ελπίζω ότι θα απαντηθούν στο μέγιστο δυνατόν βαθμό απόψη. Τελικά ευελπιστώ ότι δεν θα επικρατήσει ο νόμος των συμφερόντων, αλλά το δίκαιο. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, αγαπητέ Χρήστο, για τον χαιρετισμό. Και πριν προχωρήσουμε στην πρώτη εισήγηση, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμμετέχοντες, αν έχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις, να τις γράψουν στο Q&A και στο τέλος των εισηγήσεων θα απαντηθούν από τους εισηγητές μας. Προχωρούμε στην πρώτη εισήγηση με θέμα Ουκρανία, πώς φτάσαμε στον πόλεμο, εισηγητής Αλέξανδρος Νιζίνων, πρέσβης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστώ κύριε Κληρίδη και ευχαριστώ και τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, τις νομικές πτυχές θα τις αναλύσουν, θα τις εξετάσουν άλλοι έγκριτοι ομιλητές. Εγώ από πλευράς μου θα προσπαθήσω να παραθέσω τα ιστορικά και γεωπολιτικά δεδομένα, όσο γίνεται πιο περιεκτικά, τα οποία μας οδήγησαν στην παρούσα κρίση. Όπως ξέρετε, άλλον το διεθνές δίκαιο, άλλον οι διεθνείς σχέσεις. Το διεθνές δίκαιο είναι μία παράμετρος των διεθνών σχέσεων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξεκινώ λέγοντας ότι στην κρίση της Ουκρανίας βλέπουμε την σύγκρουση δύο αντιλήψεων, δύο φιλοσοφιών. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις περιγράψω. Από τη μια είναι η αντίληψη και το δικαίωμα, ενδεχομένως, αν θέλετε, της Ρωσίας για την ασφάλειά της ή αυτόν το οποίο θεωρεί ασφάλειά της. Και από την άλλη είναι η επιθυμία, η νόμιμη επιθυμία και φιλοδοξία μιας χώρας να ασκήσει πλήρη εθνική κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία της Ουκρανίας. Προχωρώ να εξετάσω τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν για την κάθε μία από αυτές τις δύο χώρες, αρχίζοντας από τη Ρωσία. Η Ρωσία ιστορικά και διαχρονικά, σαν μεγάλη χώρα, μια ματιά στο χάρτη αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος γιατί μεγέθη μιλούμε και δεν εννοώ μόνο γεωγραφικά, έχει αυτόν το σύνδρομο, άλλοι το λένε ψύχωση, της περικύκλωσης της ανασφάλειας, το οποίο έχουν όλες οι μεγάλες χώρες, οι οποίες βλέπουν και προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου, σε βάθος αιώνων. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τι θα συμβεί σήμερα και αύριο, είναι και το τι θα συμβεί σε 50, σε 100 χρόνια. Βλέποντας την ιστορία της Ρωσίας, καταλαβαίνουμε ότι η Ρωσία και τη γεωγραφία της θα έλεγα μαζί, βλέπουμε ότι η Ρωσία ιστορικά επεκτάθηκε δυτικά, διότι από εκεί ήταν οι πεδιάδες, ήταν ο χώρος, ο ζωτικός της χώρος για ανάπτυξη, διότι ανατολικά ήταν οι στέπες της Σιβηρίας, αλλά και διότι ανατολικά είχε ένα φυσικό όριο, ένα όριο ανάσχεσης τυχών εισβολών, είχε τα Ουράλια. Ενώ από δυτικά, αν δείτε, είναι μια απέραντη πεδιάδα, με ίσως κάποια ανεξαίρεση τα Καρπάθια, η οποία επεκτείνεται μέχρι την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Άρα περισσότερο την απασχολούσε η Δύση, από την οποία ανεδέχτηκε και πολλές εισβολές ανά τους αιώνες, από τους Σουηδούς, τους Πολωνούς, τους Γάλλους, τους Γερμανούς και άλλους. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της για ασφάλεια. Επομένως, μια φιλοδυτική Ουκρανία, η οποία είναι η άμεση γείτον της Ρωσίας στα δυτικά, μια Ουκρανία φιλοδυτική με προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα ελέγχει και τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της Κρυμαίας, της Σεβαστούπολης και άλλων λιμανιών, είναι για τη Ρωσία κάτι ανησυχητικό, κάτι μη αποδεκτό. Επομένως, θα θέλει στην Ουκρανία να έχει έναν καθεστώς, μια κυβέρνηση, η οποία τουλάχιστον να κατοχυρώνει την ασφάλεια της. Δεν λέω απολύτως ελεγχόμενον, αλλά μια φιλική προς αυτήν
κυβέρνηση, όπως συμβαίνει με την Λευκορωσία, για να φέρω ένα παράδειγμα, με το Καζακστάν ανατολικά και πιθανώς και με άλλες χώρες στο παρελθόν. Αυτή η ανησυχία της Ρωσίας για την ασφάλειά της συνδυάζεται και με μια αντίληψη, η οποία είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη Ρωσία, ότι η Ουκρανία και οι Ουκρανοί ενδεχομένως να μην έχουν δικαίωμα σε κράτος, θεωρούνται κομμάτι του ευρύτερου ρωσικού έθνους, όπως εξάλλου και οι Λευκορώσοι, και είναι μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη, δηλαδή αυτόν διδάσκουν στα σχολεία τους, ακόμη και αντικαθεστωτικοί εις το παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο Σολζενίτσιν, είχε αυτή την αντίληψη. Και το είπε βεβαίως και ξεκάθαρα ο Πούτιν στην ομιλία που έκαμε, στο διάγγελμα που έκαμε, πριν την έναρξη της εισβολής τον περασμένο μήνα. Εμένα φαίνει στο μυαλό μου και κάτι το οποίο είναι και στα δικά μας δεδομένα, αυτό που έλεγαν οι Τούρκοι και που λένε ακόμα για εκλυπούσα κυπριακή δημοκρατία. Από την άλλη, οι Ουκρανοί δεν αισθάνονται έτσι, αισθάνονται ότι έχουν τη δική τους ταυτότητα, έχουν αυτοπροσδιορίζονται ως Ουκρανοί και, εν πάση περιπτώσει, το 1991, σε δημοψήφισμα που έγινε, τάχθηκαν σαρωτικά υπέρ της ανεξαρτησίας. Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος θα πρέπει να εξεταστεί, είναι η ύπαρξη εντός των ορίων της Ουκρανίας των λεγόμενων στρατηγικών μειονοτήτων. Στρατηγικές μειονότητες ήταν στο παρελθόν οι Σουδίτες ή στη Τσεχοσλοβακία, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε ο Χίτλερ, και βεβαίως και οι Τουρκοκύπροι στην περίπτωση τη δική μας, τους οποίους εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Οι στρατηγικές μειονότητες εργαλειοποιούνται από τις δυνάμεις οι οποίες υποτίθεται ότι τους προστατεύουν. Στα ανατολικά της Ουκρανίας υπάρχουν τέτοιες μειονότητες, ρωσόφωνες μειονότητες, συγκεντρωμένες κυρίως στην περιοχή του Ντομπάς, και είναι μειονότητες οι οποίες σε κάποιο βαθμό υπήρξαν και προϊόν επικισμού από την εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης μέχρι και τον Στάλιν. Μέσα σε αυτές τις ρωσόφωνες μειονότητες, για λόγους που δεν είναι προφανείς λόγους, οργανώθηκαν και παραστρατιωτικές οργανώσεις, είτε για προστασία, όπως λένε, των μειονοτήτων αυτών, και από την άλλη πλευρά οι Ουκρανοί οργάνωσαν δικές τους ανάλογες παραστρατιωτικές οργανώσεις. Να αναφερθώ απλώς στην κατάρριψη τον Ιούλιο του 2014 του Μαλαισιανού αεροπλάνου, με σχεδόν 300 θύματα, που απεδόθη σε φιλορωσικές παραστρατιωτικές οργανώσεις. Ένας άλλος παράγων, ο οποίος πιστεύω επιδρά στη σημερινή κατάσταση και συνέβαλε στη διαμόρφωση της κατάστασης, είναι η επάνωδος στην μετά Γέλτσιν εποχή σε ψυχροπολεμικές αντιλήψεις, παράλληλα με τη στρατιωτική ανασυγκρότηση, την γεωστρατηγική ισχυροποίηση, την οικονομική βελτίωση της Ρωσίας. Αισθάνθηκε η Ρωσία πιο ισχυρή, επανήλθε πιο δυναμικά στη διεθνή σκηνή, εφαρμόζοντας και κάποιων ιστορικών αναθεωρητισμών. Και αυτά βεβαίως δεν είναι, πιστεύω, άσχετα και με την νοοτροπία και τη φιλοσοφία του Προέδρου της Ρωσίας, του Πούτιν, και του κύκλου, του στενού του κύκλου, ο οποίος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την KGB, την Υπηρεσία Ανασφαλείας του Σοβιετικού Καθεστώτος, και οι οποίοι διαπραίνονται από αυτές τις αντιλήψεις. Αλλά και τα στελέχη, οι λοβάτες της ρωσικής κυβέρνησης, και σκέφτομαι τον Λαυρόφ, ο οποίος ήταν διπλωμάτης σοβιετικός μεταλλαχθής, η Ζαχάροβα, κόρη σοβιετικών διπλωματών. Όλα αυτά επιδρούν. Όπως επίσης και η επαναφορά των απειλών περί πυρηνικού πολέμου, που διατυπωθήκαν ελάχιστα και καλυμμένα και από τον Λαυρόφ και από τον Πούτιν, που παραπέμπουν σε ψυχροπολεμικές νοοτροπίες. Τόσα χρόνια μετά
την κατάρρευση του συμφώνου της Βαρσοβίας. Δεν είχαμε τέτοιου είδους προσφυγή σε αυτού του είδους απειλές. Αυτά σε συντομία ό,τι αφορά τον παράγοντα Ρωσία. Στην Ουκρανία τώρα, η Ουκρανία, όπως είπα προηγουμένως, από τους Ρώσους θεωρείται ότι ανήκει στο ευρύτερο ρωσικό έθνος. Είναι ασφαλώς σλαβική μειονότητα, το είπα, συγγενεύει και με τους Ρώσους και με τους Λευκορώσους και ενδεχομένως και με άλλους λαούς της περιοχής. 80% του πληθυσμού προσδιορίζονται και αισθάνονται και λένε ότι είναι Ουκρανοί. Υπάρχει ένα 17-18% ρωσόφωνοι και διάφορες άλλες μικρότερες εθνότητες. Το γεγονός όμως είναι ότι έχει δημιουργηθεί, ιδίως στην μετασοβιετική εποχή, μια ισχυρή εθνική συνείδηση των Ουκρανών και μια έντονη αίσθηση διαφοροποίησης τους από τη Ρωσία. Και αυτά έχουν ενισχυθεί, ας πούμε, από το 2014 και μετά, από την προσάρτηση της Κρυμαίας. Η Ουκρανία, βέβαια, κατά καιρούς εκυβερνήθηκε, καταλήφθηκε από τους Πολωνούς, ανήκε στην Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία, ήταν υπό τους Αυξβούργους, τους Οθωμανούς, τη Τσαρική Αυτοκρατορία, εδιχοτομήθηκε μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας. Τα αναφέρω αυτά για να δείξω ότι ήταν αντικείμενο, ήταν μήλον έριδος ιστορικά η Ουκρανία. Δηλαδή αυτό που βιώνουν σήμερα δεν είναι κάτι το εντελώς καινούργιο. Μετά την επανάσταση του 17 των Μπολσεβίκων, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 3-4 χρόνια, απέκτησε ανεξαρτησία, η οποία όμως το 1922 με επέμβαση του κόκκινου στρατού και των Ρώσων κατελήθη και η Ουκρανία ενσωματώθηκε δια της βίας στη Σοβιετική Ένωση το 1922. Ένας άλλος σταθμός ιστορικός, ο οποίος πιστεύω υπήρξε τραυματικός για τα αισθήματα των Ουκρανών έναντι των Ρώσων, είναι η κολλεκτιβοποίηση, η βίαιη κολλεκτιβοποίηση από τον Στάλιν το 1932-1933 της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στην οποία οι Ουκρανοί αντέδρασαν ως κατεξοχήν γεωργικός και κτηνοτροφικός λαός. Προεκλήθη λοιμός, σχεδιασμένα λέγουν, ορισμένοι μιλούν και για γενοκτονία, για το γνωστό Γκολοντομόρ. Χάθηκαν 7 με 10 εκατομμύρια Ουκρανοί, δηλαδή περίπου 30% του πληθυσμού, αν όχι και περισσότερο. Και ο αριθμός αυτός κυμαίνεται, διότι ακόμη και μέχρι πρόσφατα έβρισκαν ομαδικούς τάφους. Αυτό είναι τραυμάτισε ασφαλώς τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Ερχόμαστε στο 1991 και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ουκρανία γίνεται ανεξάρτητη μετά από δημοψήφισμα στο οποίο συμπληκτική πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας. Και ανεξαρτησία βεβαίως σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα μπορεί να κάνει κυρίαρχα τις δικές της πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιλογές. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της ασφάλειας της Ρωσίας, η οποία Ρωσία θέλει να έχει στον περίγυρο της χώρες μη εχθρικές, χώρες φιλικές, χώρες τις οποίες σε κάποιο βαθμό να μπορεί να ελέγχει, όπως ήταν οι Βαλτικές, όπως είναι η Λευκορωσία, όπως είναι η Μολδαβία και η Πεδνιστερία, ανατολικά το Καζακστάν και φυσικά η Ουκρανία, η οποία είναι η μεγαλύτερη από αυτές, θα δημιουργούσε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι προφανές. Το 1994 γίνεται στη Βουδαπέστη η συμφωνία, το πρωτόκολλο μάλλον της Βουδαπέστης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας και Ουκρανίας, με το οποίο συμφωνείται η παράδοση του πυρηνικού οπλοστασίου της Ουκρανίας στη Ρωσία. Σημειώσατε ότι την εποχή εκείνη η Ουκρανία ήταν η τρίτη πυρηνική δύναμη παγκοσμίως. Παραδίδει η Ουκρανία το πυρηνικό της οπλοστάσιο στη Ρωσία με αντίστοιχη δέσμευση των συμβαλλωμένων
για σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, των συνόρων, αποχήν από απειλή χρήσης βίας ή χρήση βίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε από το 2014 και μετά δεν έχει τηρηθεί. Ο Ζελένσκι επί ημερών του προσπάθησε 2-3 φορές να συγκαλέσει τους αυτούς που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο της Βουδαπέστης, ανεπίτυχος. Την ίδια εποχή που συμβαίνουν αυτά, άλλες χώρες, επίσης των περίγυρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι οποίες είχαν τραυματικά ιστορικά βιώματα από τη Ρωσία ή τη Σοβιετική Ένωση, και αναφέρομαι στην Πολωνία, τις Βαλτικές χώρες, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, επιλέγουν των δυτικών, των ευρωπαϊκών προσανατολισμών και κατ' επέκταση την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτά συμβαίνουν και εκμεταλλεύονται οι χώρες αυτές το γεγονός ότι η Ρωσία βρίσκεται σε μία περίοδο πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής εξασθένησης και διεθνούς αποδυνάμωσης της ισχύος της, και μιλώ για την περίοδο Γέλτσιν. Υπάρχει ο ισχυρισμός, ο οποίος προβάλλεται από πλευράς Ρωσίας, ότι κατά το χρόνο της διάλυσης του Συμφώνου της Βαρσοβίας είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις από τους δυτικούς στη Ρωσία ότι δεν θα επεκτηνόταν το ΝΑΤΟ ανατολικότερα πέραν ενός ορισμένου σημείου. Δεν υπήρξε συμφωνία. Αλήθεια ή ψέματα, γεγονός είναι ότι ορισμένες χώρες εντάχθηκαν στα σύνορα της Ρωσίας ή στο ΝΑΤΟ. Πρόσφατα έγραφα πρακτικά από συνομιλίες δυτικών υπουργών, αρχηγών κρατών με Ρώσους ομολόγους τους, μαρτυρούν ότι έγινε τέτοια συζήτηση, δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις, όμως δεν υπάρχει συμφωνία επ' αυτού. Την ίδια περίοδο, δηλαδή γύρω το 2008, δίδονται πλέον από το ΝΑΤΟ και υποσχέσεις στην Ουκρανία και την Γεωργία για μελλοντική ένταξή τους στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Χρονικά συμπίπτει με την εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία το 2008. Όμως αυτή η έστω και αβέβαιη ή απομακρυσμένη προοπτική της Ουκρανίας και της Γεωργίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ προφανώς συνιστούσε κόκκινη γραμμή για τους Ρώσους, γιατί έμπαινε πλέον στον σκληρό πυρήνα της ασφάλειας τους, όπως αυτή την αντιλαμβάνονται. Στο εσωτερικό της Ουκρανίας τώρα υπήρξε μια εναλλαγή αυτήν την περίοδο φιλορωσικών και φιλοδυτικών κυβερνήσεων, ενίοτε και με παρέμβαση της Ρωσίας, με πολιτική και συνταγματική αστάθεια. Φτάνουμε στο 2010 με την εκλογή του Βίκτορ Γιανούκοβιτς, ρωσόφιλου, στην Προεδρία της Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Ο Γιανούκοβιτς εξελέγει με πρόγραμμα, με υποσχέσεις για προσέγγιση προς την Ευρώπη, πρωτίστως, και προς τον ΝΑΤΟ, και την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποσχέσεις τις οποίες η προρωσική πίεση αθέτησε. Και έβαλε επίσης και οριστικά στο ράφι την προοπτική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό κυρίως η αθέτηση της υπόσχεσης για ευρωπαϊκών προσανατολισμών ήταν το έναυσμα για τις διαμαρτυρίες στην πλατεία Μεϊντάν, που όπως θυμάστε το φθινόπωρο του 2013, οι οποίες εκράτησαν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, εξεκίνησαν ως διαμαρτυρίες φοιτητών υπέρ της Ευρώπης και εξελίχθηκαν πλέον σε διαμαρτυρίες από όλα τα φάσματα της κοινωνίας, όχι πλέον μόνο υπέρ της Ευρώπης, αλλά και υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ελευθερίας, με
Και στη συνέχεια, όταν τον Δεκέμβριο ο Γιανούκοβιτς υπογράφει πλέον συμφωνία με τη Ρωσία, με την οποία απομακρυνόταν οριστικά πλέον η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, υπάρχει ένταση των επεισοδίων, των διαμαρτυριών, γύρω στους 130 νεκρούς, 60-70 αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα 22 Φεβρουαρίου ο Γιανούκοβιτς να φυγαδευτεί από τους Ρώσους, να εγκαταλείψει την Προεδρία, όχι, να εγκαταλείψει την Ουκρανία, διότι ουδέποτε παραιτήθηκε από την Προεδρία, και να πάει εξόριστο στη Ρωσία. Αυτό στις 22 Φεβρουαρίου, ακριβώς την επομένη, γίνεται η εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία και η κατάληψη της Κρυμαίας από τους Ρώσους. Και συνεχεία προσάρτηση. Προκυρήσονται νέες εκλογές. Εκλέγεται νέος πρόεδρος ο Ποροσέγκο, ο οποίος υπογράφει τη συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα ενισχύονται πλέον οι δεσμοί, αρχίζει η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ η κατάσταση στις ανατολικές επαρχίες ή στον Ντομπάς επιδεινώνονται. Και με επεισόδια, οι Ουκρανοί λένε ότι υπήρχαν προβοκάτσιες από πλευράς Ρώσων. Ορισμένες δηλώσεις και ενέργειες της νέας Ουκρανικής κυβέρνησης δίνουν λαβήν εις τον Πούτιν για να αρχίσει να σκέφτεται επέμβαση. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσω ότι στη Ρωσία υπάρχει νόμος ο οποίος προβλέπει και δίνει τη δυνατότητα στη ρωσική κυβέρνηση να επεμβαίνει για προστασία των ρωσόφωνων σε τρίτες χώρες στο εξωτερικό. Το Σεπτέμβριο του 2014 γίνονται οι συμφωνίες του Μίνσκ μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, ΟΑΣΕ, με διαμεσολάβηση της Γαλλίας και της Γερμανίας, που αποβλέπουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ντομπάς για βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, διάλυση των παραστρατιωτικών ομάδων, οι οποίες στη συνέχεια βεβαίως παραβιάζονται και από τις δύο πλευρές. Ο Ποροσέγκο εντωμεταξύ τέλος του 2014 υπόσχεται δημοψήφισμα για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δηλαδή προχωρά κανονικά, παρά τις ρωσικές αντιδράσεις, προχωρά κανονικά προς το ΝΑΤΟ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ το 2018 περιλαμβάνει την Ουκρανία στον κατάλογο των εν δυνάμει μελών του. Υπάρχει μια διγλωσία από ηθήνοντες του ΝΑΤΟ και από αρχηγούς κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, οι ορισμένοι είναι διστακτικοί. Η Ουκρανική Βουλή ψηφίζει το 2019 συντριπτικά με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ήδη αρχίζουν από τότε οι δυτικές πρεσβείες και ευρωπαϊκές να προειδοποιούν για αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα, με κορύφωση τον Απρίλιο του 2021, πέρσι, δηλαδή πριν 11 μήνες, όταν αρχίζει πλέον η μαζική συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα ουκρανικά σύνορα υπό το πρόσχημα ασκήσεων. Υπάρχουν επεισόδια, οι Ουκρανοί λένε ότι ήταν προβοκάτσιες στις ανατολικές επαρχίες, εντείνονται οι αποσχιστικές ενέργειες στον Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των παραστρατιωτικών ομάδων. Όλα αυτά, αυτός ο ανταρτοπόλεμος, να τον πω έτσι, και φτάνουμε στο Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η αλληλουχία των γεγονότων. Από εκεί και πέρα τώρα, τίθεται το ερώτημα. Επέτυχε η Ρωσία τους αντικειμενικούς της σκοπούς στην Ουκρανία μετά την εισβολή του περασμένου μήνα? Κατά την άποψή μου, όχι. Η Ρωσία είχε σκοπό μια σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, ένα blitzkrieg, κεραυνοβόλων πόλεμο, διαρκείας μερικών ημερών. Ήδη μπαίνουμε στην τέταρτη εβδομάδα και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ακόμα.
Η κυβέρνηση Ζελένσκι δεν ανετράπει. Η παραμονή του Ζελένσκι ανέτρεψε τους ρωσικούς σχεδιασμούς. Αναγκαστικά θα πρέπει να συνομιλήσουν κάποια στιγμή με τον Ζελένσκι. Ο Πούτιν, πιστεύω, υποτίμησε τη διάθεση και το σθένος των Ουκρανών για αντίσταση. Βλέπουμε μια ισοπεδωτική πλέον τακτική του ρωσικού στρατού σε κατοικημένες πόλεις, την οποία τη βλέπουμε και στην Οδυσσό, και στη Μαριούπολη, και στο Χάρκοβο. Την είχαμε δει προηγουμένως και στο Χαλέπιν και στο Γκρόσνη, με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες επιβλήθηκαν ταχύτατα, και εκεί πιστεύω ο Πούτιν κάπου υποτίμησε τις προθέσεις των Δυτικών για κυρώσεις, κρίνοντας προφανώς από τις ελαφρές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και που ήταν ένα θέση το οποίο απέτυχε νυκτρά για τους Δυτικούς, δίδοντας το λάθος μήνυμα εις τους Ρώσους. Προφανώς, στα πλαίσια των σχεδιασμών του της επιχείρησης κατά της Ουκρανίας, ο Πούτιν είχε προετοιμαστεί για τις κυρώσεις, γιατί μεγάλο μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας μεταφέρθηκαν στην Κίνα και την Ινδία. Και από την άλλη, κατά δική του ομολογία, μετά 8 χρόνια ελαφρών μεν κυρώσεων, αλλά κυρώσεων λόγω της Κρυμαίας, η Μόσχα έχει βρει εναλλακτικούς τρόπους, έχει γίνει πιο ανεξάρτητη, πιο ανθεκτική. Όμως αυτή τη φορά οι κυρώσεις είναι προφανώς πολύ πιο σοβαρές και ήδη φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα. Τίθενται όρια από πλευράς Ρωσίας, αλλαγή του συντάγματος, ουδετεροποίηση, φιλανδοποίηση της Ουκρανίας, ελεγχόμενο καθεστώς, πρόσβαση των ρωσικών άρμων, αναγνώριση της Κρυμαίας, της ανεξαρτησίας του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Δύσκολα αποδεχτεί όλοι από τους Ουκρανούς. Αλλά είναι εξίσου δύσκολο και για τον Πούτιν να υποχωρήσει, διότι θα αντιμετωπίσει πλέον και εσωτερικό πρόβλημα, συν το πλήγμα στο διεθνές του κύρος. Μοιραία, πιστεύω, θα καταλήξουν σε κάποιες συνομιλίες και θα βρεθεί κάποια λύση η οποία θα ικανοποιεί σε κάποιον βαθμό και τις δύο πλευρές, ίσως περισσότερο τη Ρωσία, επειδή είναι έχει τη στρατιωτική ισχύ. Μερικά πρώτα συμπεράσματα, τα οποία είναι προφανή, κυρίως η ανθρωπιστική καταστροφή, η ανθρωπιστική κρίση, η οικονομική κρίση που ακολουθεί, κατά τη γνώμη μου, απώλεια του διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας και πολιτικής επιρροής της Ρωσίας, η οποία διαβεβαιούσε ότι δεν θα γίνει εισβολή, είναι ασκήσεις κλπ. Επάνωδος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και ανάκτηση του ηγετικού ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια κατάφορη παραβίαση και ταυτόχρονα ανατροπή του διεθνούς και ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, καταπάτηση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της τελικής πράξης του Ελσίνκη, της Χάρτας των Παρισίων, της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία θα αναλύσουν οι άλλοι ομιλητές. Αφύπνιση του ΝΑΤΟ, εγκατάλειψη της τακτικής κατευνασμού της Μέρκελ, επανεξοπλισμός της Γερμανίας, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα όπως τα βλέπω. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς επιθυμεί στην Ήπειρο σταθερότητα και ενεργειακή ασφάλεια. Δεν μπορεί όμως να αγνοήσει αυτό που έχει συμβεί. Άρα θα πάμε σε μια επιτάχυση της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης, η οποία εξαρτάται 40% από φυσικών αέριων και 30% πετρέλαιων από τη Ρωσία. Είναι πλέον επιτακτική αναζήτηση άλλων είτε ανανεώσιμων πηγών ενεργείας ή άλλων πηγών ενεργείας, στροφή προς το Ισραήλ, προς το Ιράν, εξού και η ανησυχία και η φόβη του Ισραήλ,
Βενεζουέλα, Κατάρ, Αργεντινή, Κόγκο, Αγγόλα, ήδη γίνονται επαφές από ορισμένες χώρες. Αυτόν θα φέρει και αναβίωση του EastMed. Το θέμα σηκώνει συζήτηση. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα και διάφορες διαρροές ότι ενδεχομένως να πάμε προς τα εκεί με συμμετοχή και της Τουρκίας. Διάψευση του μύθου περί ρωσικού στρατού, χαμηλών ηθικών, προβλήματα διοικητικής μέρημνας, στρατολόγηση μισθοφόρων, να μην τα λέω. Καταλήγω στο εξής και θέτω τρία ερωτήματα, τα οποία υποθέτω θα πάρουν απαντήσεις από τους επόμενους ομιλητές. Έχει δικαίωμα ένα ανεξάρτητο κράτος για το πώς θα διαμορφώνει τις οικονομικές, πολιτικές και σχέσεις του? Δηλαδή, είναι αποδεκτό ότι σε ορισμένες χώρες η γεωγραφία τους τους επιβάλλει περιορισμένη κυριαρχία? Αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς για το Κυπριακό. Δεύτερο ερώτημα. Δικαιούται μια χώρα, η Ρωσία, να επιθυμεί μπορεί να δικαιούται, αλλά να επιβάλλει με τον τρόπο που το επέβαλε διαφορετικές πολιτικές επιλογές στους γείτονες της για χάρη αυτού που θεωρεί δική της ασφάλεια, εξαπολύοντας έναν επιθετικό πόλεμο κατά παράβαση όλων αυτών που ανέφερα προηγουμένως? Και τρίτον, και τελειώνω, ήθετο το ερώτημα, η Ρωσία με τις αντιλήψεις, τις πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει, την πολιτική κουλτούρα, τον τρόπο διακυβέρνησης της που προϋπήρχαν της ουκρανικής κρίσης, θα μπορούσε υπό τις συνθήκες αυτές να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο μιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη και κυρίως με ποιο τίμημα? Σας ευχαριστώ. Απολογούμε αν εμακρηγόρησα. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Αλέξανδρο Σίνο για την ιστορικοπολιτική του εισήγηση. Έθεσε έναν ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο κατανόησης και των σημερινών γεγονότων, αλλά και τις προεκτάσεις της κρίσης στις διεθνείς σχέσεις. Σίγουρα έχετε ξεπεράσει τον καθορισμένο χρόνο, βέβαια είχαμε δώσει κάποια λεπτά περισσότερα λόγω της ιδιομορφίας της δικής σας εισήγησης. Θα παρακαλέσω όμως τους επόμενους εισηγητές αυστηρότατα στο πλαίσιο περίπου των 15 λεπτών, γιατί δεν θα έχουμε μετά σχεδόν καθόλου χρόνο για οποιασδήποτε ερωτήσεις και συζήτηση. Προχωρώ αμέσως στον επόμενο εισηγητή με θέμα η Ουκρανική κρίση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ανδρέας Μαυρογιάννης, πρέσβης, συνεργάτης, καθηγητής τμήματος νομικής Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Αγαπητέ Μαυρογιάννη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Επειδή ακριβώς είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, δεν θα παρασυρθώ και δεν θα πάρω την πρόκληση του κυρίου Ζήνων και να σχολιάσω για αυτά που είπε, τα οποία από μόνα τους θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο πολλών ωρών συζήτησης. Θα περιοριστώ στο δικό μου αντικείμενο. Θα σας πω πρώτα έναν πάρα πολύ καινούριο νέο, το οποίο ουσιαστικά το υπονόησε ο Χρήστος Κληρίδης στην εισαγωγή του. Σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επήρε απόφαση πάνω στην προσφυγή της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας για παραβίαση της συνθήκης του 1948 για τη γενοκτονία. Το δικαστήριο διέταξε προσωρινά μέτρα και βεβαίως και αποφάνθηκε καταρχήν, είναι πρίμα φάτσι ακόμα γιατί μιλούμε ότι είναι των τελευταίων ημερών όλα αυτά, απαιτεί από τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και απαιτεί επίσης, όπως όλες οι δυνάμεις υπό τον έλεγχο της ή που τη στηρίζει η Ρωσία με κάποιον τρόπο, να μην συνεχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, να έχουμε την υπόψη μας, είναι υποχρεωτικές. Είναι υποχρεωτικές, σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν? Βεβαίως όχι.
Και βεβαίως έχουμε το άλλο ερώτημα που έθεσε ο Χρήστος ο Κληρίδης στην αρχή, που είναι το θέμα της θέσης και του ρόλου στις, του διεθνούς δικαίου στις διεθνείς σχέσεις και το θέμα του ρόλου και της θέσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Πολυμερούς Διπλωματίας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η κατεξοχήν έκφραση της επιδίωξης, αν θέλετε, της διεθνούς κοινότητας μέσα από το διεθνές δίκαιο να μετριάσει τις σχέσεις δυνάμεως. Αυτό είναι, έχει τεράστια σημασία να το κατανοήσουμε όλοι, γιατί εδώ είναι που έγκυται η δύναμη και η αδυναμία της διεθνούς κοινότητας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως όλοι γνωρίζουμε, δημιουργήθηκε με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τις τάχτες του πολέμου και στηρίχθηκε ακριβώς στην αρχή της απαγόρευσης, της απειλής ή της χρήσης βίας της διεθνής σχέσης και το ποτέ ξανά να μην ζήσει η ανθρωπότητα αυτά που έζησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η βασική αρχή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, είναι όπως περιγράφει το άρθρο 2, παράγραφος 4, η προστασία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας των κρατών. Και βεβαίως για να μπορεί να υπάρξει αυτή η προστασία και ταυτόχρονα η απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, προβλέφθηκε ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας υπό το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το σύστημα συλλογικής ασφάλειας, βεβαίως, και εδώ φτάνουμε στην ουσία του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με την Ουκρανία. Το σύστημα συλλογικής ασφάλειας είχε έναν τεράστιο εκγενετής περιορισμό. Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στις νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία, την τότε Σοβιετική Ένωση, σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα. Και γι' αυτό αυτές οι χώρες, οι τότε νικήτριες, απόκτησαν το ειδικό καθεστώς του μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι είχαν και έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν το πλαίσιο και τα όρια του συστήματος συλλογικής ασφάλειας. Και το πλαίσιο και το όριο της συλλογικής ασφάλειας δεν λειτουργεί απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις. Και γι' αυτό, όπως έχουμε δει, και αυτό θα είναι και το αντικείμενο αυτό που θα σας πω παρακάτω, δεν εμπόρεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να κάνει οτιδήποτε στην παρούσα σύραξη. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι μόνο η Ρωσία, έτσι. Οι μεγάλες δυνάμεις γενικά χειρίζονται το δικαίωμα βέτο και το καθεστώς μονίμου μέλους των Ηνωμένων Εθνών κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Και βεβαίως αυτό δείχνει και τα όρια του διεθνούς συστήματος και κατά κάποιον τρόπο ουσιαστικά την αδυναμία της πολυμερούς διπλωματίας να κάνει οτιδήποτε το σημαντικό σε υποθέσεις όπως η περίπτωση της Ουκρανίας, όπου εμπλέκεται ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ρωσία. Έτσι, μοιραία, και αυτό θα το συνδέεται κατά κάποιον τρόπο και με αυτά που ανέφερε ο κύριος Ζήνων προηγουμένως για τις συμφωνίες του Μίνσκ και τα όλα όσα έγιναν, αν θέλετε, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί και να περιοριστεί αυτή η κρίση από τον καιρό που ξεκίνησε, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η πραγματική δυνατότητα προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη κατά τρόπο που να φέρει αποτελέσματα, αναζητήθηκαν άλλες λύσεις. Και γι' αυτό αναλήφθηκε πρωτοβουλία από τη Γαλλία και τη Γερμανία και οδηγηθήκαμε στο σχήμα Νορμανδίας που οδήγησε στις συμφωνίες του Μίνσκ.
Το σχήμα Νορμανδίας είναι ένα σχήμα με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και ακριβώς έγινε ως εναλλακτικό της αδυναμίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να διαδραματίσει τον ρόλο του. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δοκίμασε σε διάφορες περιπτώσεις με πρωτοβουλία της Ουκρανίας σε σχέση με το Βολοτομόρ, όπως το οποίο αναφέρθηκε επίσης ο κύριος Ζήνων, να υιοθετήσει ψηφίσματα. Υιοθέτησε ψηφίσματα κατά καιρούς η Γενική Συνέλευση, αλλά θεωρείται ότι το Χολοντομόρ ήταν μια προσπάθεια της Ουκρανίας να τα βάλει με τη Ρωσία και ούτω καθεξής. Έχουν πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα και το αποτέλεσμα ήταν ότι κάθε φορά που ετίθεται οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με το Ουκρανικό, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εδιαιρεί το διαδίο, πολιτικοποιούνται τα θέματα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει οτιδήποτε το οποίο να αλλάξει την κατάσταση επί του εδάφους. Έτσι, με αυτά πρέπει να σας πω ότι φτάσαμε τώρα στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκάθαρα, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, συνιστά επιθετική πράξη. Επιθετική πράξη όπως ορίστηκε από την απόφαση 3314 της Γενικής Συνέλευσης των ΕΕ στις 14 Δεκεμβρίου του 1974. Για το λεγόμενο act of aggression ή έγκλημα της επίθεσης, να σας πω μόνο τρεις από τις παραγράφους αυτού του ορισμού και να μου πείτε κατά πόσο ανταποκρίνεται σε αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Εισβολή εδάφους ή επίθεση εδάφους από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους ενός άλλου κράτους ή οποιαδήποτε στρατιωτική κατοχή, όσο προσωρινή και αν είναι, η οποία προκύπτει από τέτοια εισβολή ή επίθεση ή οποιαδήποτε προσάρτηση με χρήση βίας από το έδαφος άλλου κράτους ή μέρους αυτού. Βομβαρδισμός από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους ενάντια στο έδαφος άλλου κράτους ή χρήση οποιοδήποτε όπλων κλπ. Αποκλεισμός των λιμένων ή των αυτών κράτους. Επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους στις δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης ή αέρος ή θαλασσίων και αεροπαρικών στόλων άλλου κράτους. Και πάει και πάει. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έχουμε μια ξεκάθαρη υπόθεση που έχουμε επιθετική πράξη, που έχουμε act of aggression. Το act of aggression είναι το αντικείμενο, το βασικό αντικείμενο του κεφαλαίου 7 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, που μιλά για τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας σε περιπτώσεις που θα υπάρξει η ρήξη στην ειρήνη ή act of aggression. Και ήρθε η Γενική Συνέλευση το 1974 και όρισε το τι συνιστά aggression. Βεβαίως, νομίζω η κυρία Μίχα θα μας πει και μετά σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το ότι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η Συνέλευση των Κρατών Μερών, υιοθέτησε ακριβώς τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου σε θέματα aggression. Τώρα, έχουμε act of aggression, έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο είναι, όπως είπαμε από την αρχή, το κατεξοχήν όργανο του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ιδέα της δράσης για αποκατάσταση της ειρήνης και για τον τερματισμό ακριβώς του aggression. Βεβαίως, μόλις εκδηλώθηκε η εισβολή, παραπέμφθηκε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και βεβαίως, μόλις έγινε η συζήτηση και μόλις κατατέθηκε σχέδιο ψηφίσματος, η Ρωσία υπέβαλε βέτο. Οπότε το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορούσε να δράσει και ως εκ τούτου επιστρατεύθηκε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Νοεμβρίου του 1950, το Uniting for Peace, Ενωμένη για την Ειρήνη, το περίφημο ψήφισμα Άτερσον, το οποίο είχε υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση σε σχέση τότε με τον Κορεατικό πόλεμο, διότι τότε η απουσία της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης από τις συνεδρίες
του Συμβουλίου Ασφαλείας για θέματα που σχετίζονταν με την εκπροσώπηση της Κίνας επέτρεψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει ψήφισμα που επέτρεψε την προσπάθεια των δυτικών δυνάμεων να τερματίσουν την κορεατική εισβολή από την Βόρεια στην Νότια Κορέα και επιστρατεύθηκε τώρα για πρώτη φορά μετά από 40 τόσα χρόνια το ψήφισμα 377 της Γενικής Συνέλευσης και συνήλθε η Γενική Συνέλευση για να ασχοληθεί με το θέμα. Πώς γίνεται αυτό ο μηχανισμός? Είναι ότι όταν διαπιστωθεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητα του με βάση το χάρτη, τότε με ψήφισμα διαδικαστικής μορφής στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου δεν υπάρχει το δικαίωμα βετό, τότε παραπέμπεται το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Αυτό και έγινε, παραπέμπθηκε το θέμα στη Γενική Συνέλευση και στις 2 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο καταδικάζει την επίθεση της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 141 ψήφους υπέρ, 5 εναντίον, 35 αποχές και 12 απουσίες. Δηλαδή το ψήφισμα υιοθετήθηκε με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα 2/3. Τώρα, όπως ξέρετε, όλα τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι παρά συστάσεις. Και γι' αυτό, παρά το ότι το ψήφισμα χρησιμοποιεί πάρα πολύ δυνατή γλώσσα, δεν έχει φέρει οποιοδήποτε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όμως, αν θέλετε, νομιμοποιεί και ενδυναμώνει όλες εκείνες τις φωνές που απαιτούν την αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι το ψήφισμα αυτών της Γενικής Συνέλευσης στην 11η έκτακτη σύνοδο στις 2 Μαρτίου αποτελεί το κυριότερο σημείο αναφοράς της διεθνούς κοινότητας για το τι ιδέων γενέστε και νομιμοποιεί και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τις χώρες για το θέμα της Ουκρανίας. Αυτά θα ήθελα να πω σε αυτήν τη φάση για να μείνω εντός του χρόνου μου. Πρέπει να προσθέσω απλώς ότι κατά τα άλλα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και κάνει ό,τι άλλο μπορεί, αλλά δυστυχώς είναι ένα από τα παραδείγματα που αποδεικνύει τους περιορισμούς του συστήματος συλλογικής ασφάλειας. Βεβαίως, να μου πείτε, εδώ οι περιορισμοί είναι απόλυτα σαφείς και οφείλονται στο ιδιαίτερο καθεστώς της Ρωσίας ως μόνιμο μέλος. Τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, όπως η δική μας, που ο περιορισμός αυτός δεν υπήρχε και παρόλα αυτά δεν υπήρξε η αναμενόμενη, αν θέλετε, από μέρους μας ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα κατά τρόπο που να ενεργήσει αναστατικά ή για να αποτρέψει ή να ανατρέψει μια σύραξη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν. Περιορίζομαι μόνο σε αυτά για την ώρα, για να μην ξεφύγω πολύ από τον χρόνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ όλους. Και βεβαίως, στο τέλος, αν υπάρχουν ερωτήσεις, είμαστε πάντα εδώ για να απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρογιάννη. Ήταν μια πολύ κατατοπιστική εισήγηση για τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αποφάσεών του, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης και τη σημασία που έχουν. Προχωρούμε στην αμέσως επόμενη εισήγησή μας με θέμα η Ουκρανική κρίση στο επίκεντρο της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης από την κυρία Ελένη Μίχα, επισκέπτρια λέκτορα τμήματος νομικής Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μέλος ΕΙΔΙΠ, νομικής σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητή κυρία Μίχα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου, και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, κύριε Πρόεδρε, και εσάς προσωπικά για την πρόσκληση, τόσο τιμητική. Θα προσπαθήσω σε αυτά τα 15 λεπτά, έχω το ρολόι μου δίπλα, να μαζέψω, να το πω έτσι απλά, τη δουλειά που κάνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κυρίως, εδώ ήδη από το 2014, γιατί για το δικαστήριο
Η κατάσταση στην Ουκρανία δεν είναι καινούρια, ούτε ασχολείται τώρα. Ασχολείται ήδη από τότε με βάση τη δικαιοδοσία που έχει επί πολλών καταστάσεων ενόπλων που λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία από τότε. Ίσως θα θυμηθούμε όλοι τα γεγονότα έτσι όπως τα εξέθεσε ο κύριος Ζήνων στην εξαιρετική εισήγησή του, τα οποία είναι αμιγώς συνδεδεμένα με τη δουλειά που κάνει το δικαστήριο στην κατάσταση στην Ουκρανία. Οπότε, θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα βασικά. Στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, γιατί έχει δικαιοδοσία το δικαστήριο και γιατί ασχολείται με την κατάσταση εκεί. Και βέβαια με την καθήλυνα αρμοδιότητά του, τι σημαίνει αρμοδιότητα να εξετάσει την τέλεση ενδεχομένως εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, όπως έχει πει ο εισαγγελέας πριν από λίγες ημέρες. Και βέβαια, όπως εξαιρετικά ανέφερε και ο κύριος Μαυρογιάννης, θα προσπαθήσω, ελπίζω να προλάβω, να αναφερθώ στο πρόβλημα του εγκλήματος της επίθεσης, για το οποίο δυστυχώς δεν έχει δικαιοδοσία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντας μία απλώς υπενθύμηση, έτσι όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος στην αρχή, για το πώς αναφέρθηκε στο μεγάλο αριθμό των δικαιοδοτικών οργάνων που πλέον έχουν δικαιοδοσία όχι μόνο για την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά για οποιασδήποτε περιπτώσεις παραβίασης συμβατικών και θυμικών κανόνων σε κατάσταση ένοπλης σύραξης, όπως θα λέγαμε παλιά πολέμου. Έτσι, για το εφόσον ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τη χρήση βίας, έτσι, ο πόλεμος πλέον, σαν μέσο επίλυσης διαφορών, είναι παράνομος. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Άραγε, αυτό που έχουμε διαπιστώνεται οι καταστάσεις όπου έχουμε τέλεση ηθροπραξιών και παραβιάσεις των νόμων και εθήμων διαξαγωγής του πολέμου, όπως το γνωρίζαμε παλιά, είναι αντικείμενο χειρισμού του βασικού ανθρωπιστικού δικαίου και εφόσον τίθεται θέμα τέλεσης εγκλημάτων, άραγε ατομικής ποινικής ευθύνης από τους δράστες, τότε σε περίπτωση που έχει δικαιοδοσία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι το μόνο πια αρμόδιο για ποινικές υποθέσεις να επέμβει σε αυτές τις καταστάσεις. Άραγε μιλάμε λοιπόν για μια ξεχωριστή δικαιοδοσία από το κλασικό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αν μπορώ να το πω έτσι, το Δικαστήριο δηλαδή των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ασχολείται μόνο με θέματα διεθνούς ευθύνης, ευθύνης των κρατών σε περίπτωση διακρατικής προσφυγής, όπως πολύ μας είπε μόλις πριν λίγο, ότι θα πρέπει και διάταξη προσωρινά μέτρα στην περίπτωση διακρατικής προσφυγής της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Οπότε λοιπόν, με βάση το καταστατικό του, το καταστατικό της Ρώμης, το οποίο συνομολογήθηκε το 1998 και τέθηκε σε ισχύ το 2002, το δικαστήριο, έχει, το οποίο και αυτό βέβαια έχει εδώ την έδρα του στη Χάγη, έχει δικαιοδοσία επί μιας κατάστασης, όπως το λέει, για εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος ενός κράτους μέρους στο καταστατικό. Αυτός είναι ο κύριος κανόνας με τον οποίο η κύρια δυνατότητα μόνο στα κράτη-μέρη να παραπέμψουν μια κατάσταση στο δικαστήριο, όπου ο εισαγγελέας πια θα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει έρευνα περαιτέρω και επί του εδάφους του οποίου τελούνται τα εγκλήματα τα οποία συζητούνται. Βέβαια, να πω ότι με βάση αυτό το βασικό κανόνα, ούτε η Ρωσική Ομοσπονδία, ούτε η Ουκρανία είναι κράτη-μέρη στο καταστατικό. Άρα, καταρχήν, δεν υπήρχε δυνατότητα για το δικαστήριο να επέμβει και φυσικά στην εισαγγελία. Έτσι. Όμως, υπάρχει μία διάταξη, η οποία βέβαια ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ των κρατών που προσπαθούσαν
διαπραγματεύονταν επί 10 ολόκληρα χρόνια για να συνομολογηθεί το καταστατικό και δίνει τη δυνατότητα με μια ad hoc δήλωση σε κράτη μη μέρη στο καταστατικό να δώσουν στην ουσία, να δώσουν κομμάτι της δικαιοδοσίας τους στο δικαστήριο για να ελέγξει εφόσον, αν και στο μέτρο που τελούνται εγκλήματα. Κάτι τέτοιο έκανε η Ουκρανία ήδη από τον Απρίλιο του 2014 με αφορμή τα γεγονότα στην Κριμαία. Η πρώτη της λοιπόν ad hoc δήλωση κατατέθηκε τότε και είχε χρονικό περιορισμό. Αφορούσε τα γεγονότα της Κριμαίας τα γεγονότα στο Κίεβο που οδήγησαν και στην κατοχή της Κριμαίας και αφορούσε το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014. Επειδή όμως εξελίχθηκε η κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα και όπως μας είπε ο κ. Ζήνων και μετά ήρθε η κατοχή στην Κριμαία, τα γεγονότα στην Ανατολική Ουκρανία, η Ουκρανία λοιπόν καταθέτει δεύτερη ad hoc δήλωση στη γραμματεία του δικαστήριου για να έχει ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2015 χωρίς να βάλει χρονικό περιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωσή της ισχύει μέχρι σήμερα, καλύπτει όλα τα γεγονότα από το 2015 και το 2014 βέβαια προηγούμενη, μέχρι σήμερα. Και βάσει αυτής της ad hoc δήλωσης μπορεί πλέον, έχει γίνει ήδη προκαταρκτική έρευνα όλα αυτά τα χρόνια από την εισαγγελία και έχουν συλλεχθεί στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά, έτσι όπως έχει πει ο εισαγγελέας. Και με βάση λοιπόν αυτή τη δήλωση, η εισαγγελία πια έχει αποστείλει ήδη πριν 2 εβδομάδες ειδική ερευνητική ομάδα, ανακριτική, για να συλλέξει πια σε κύρια έρευνα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Και αν μπορέσει, στο μέτρο που θα μπορεί βεβαίως, να κάνει την ταυτοποίηση των δραστών και των υπόπτων για να εκδώσει ενδεχομένως και εντάλματα σύλληψης εφεξής για τα εγκλήματα που έχουν τελεστεί, γιατί σίγουρα έχουν τελεστεί εγκλήματα. Όπως είπε σε δημόσια ανακοίνωση του εισαγγελία, υπάρχουν εύλογες υπόνοιες σε αυτό το στάδιο ότι έχουμε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία, θα πω εδώ ότι πρέπει να σειραίουν, όπως λέμε στο ποινικό δίκαιο, σειραίουν πραγματικά, δηλαδή και τα δύο ισχύουν ταυτόχρονα. Έτσι, δεν απορροφάει το ένα το άλλο. Η εισαγγελία λοιπόν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή. Έγινε πολύ γρήγορα, λήφθηκε πάρα πολύ γρήγορα η απόφαση αυτή της εισαγγελίας να στείλει ερευνητική ομάδα στην Ουκρανία ήδη. Γιατί εκτός από την αποδήλωση του κράτους του ιδίου που πλήττεται, έχουμε και την παραπομπή από 41 κράτη μέρη στο καταστατικό. Αυτό μπορεί να γίνει για γεγονότα τα οποία είχε ήδη την δικαιοδοσία του δικαστηρίου να λειτουργεί και άρα για τα κράτη-μέλη βοηθήσανε την εισαγγελία να κερδίσει χρόνο και να μην ζητάει την άδεια του δικαστηρίου για να στείλει ερευνητική ομάδα. Απλώς το αναφέρω εδώ γιατί δείχνει την κινητοποίηση και σε αυτό το επίπεδο της διεθνούς κοινότητας. Και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταθέσαν τέτοια αναφορά μαζί με μεγάλα κράτη όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το μέγεθος της στήριξης του δικαστηρίου αυτή τη στιγμή. Θα θέλω να σας μιλήσω λίγο για τα αποτελέσματα της έρευνας της προκαταρκτικής που είχε διεξάγει η εισαγγελία ήδη, όπως σας είπα, από το 2014 μέχρι το 2020 που εκδόθηκε η τελευταία της έκθεση.
όπου είναι μια πολυσέλιδη αναφορά στο τι συνέβη στην Ουκρανία, το τι συνέβη σε σχέση με την Κρυμαία, το τι συνέβη σε σχέση με την Ανατολική Ουκρανία, τι είδους ένοπλες σειράξεις έχουμε, γιατί για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσει αν έχεις μια διεθνή ένοπλη σειράξη, δηλαδή ένα πόλεμο, για να το πω έτσι κλασικά, μεταξύ κρατών, ή αν έχεις μια, αυτό που λέγαμε εμείς, εμφύλια, μια μη διεθνή ένοπλη σύραξη, γιατί είναι άλλοι κανόνες και άλλες οι διατάξεις περί εγκλημάτων πολέμου που εφαρμόζονται. Είναι πολύ λεπτομερείς, δεν μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Έχει στο καταστατικό ένα μακροσκελή κατάλογο όπου ξεχωρίζουν τα εγκλήματα πολέμου ανάλογα με τη φύση της σύραξης. Οπότε η εισαγγελία, ερευνώντας και έχοντας πληροφορία και από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και από διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, από θύματα, μάζεψε λοιπόν με βάση τη συλλογή αυτή πληροφοριών, κατέληξε να ξεχωρίσει ότι στο έδαφος της Ουκρανίας έχουμε παράλληλα σχεδόν τρεις διαφορετικές ένοπλες σειράξεις. Μία διεθνή ανάμεσα στη Ρωσία, στην Ρωσική Ομοσπονδία και στην Ουκρανία, που αφορά τα γεγονότα της Κρυμαίας και την κατοχή της Κρυμαίας, γιατί σε περίπτωση κατοχής θεωρείται ότι έχει σύγκρουση δύο κρατών. Μία άλλη, μία εμφύλια ένοπλη σύραξη που λαμβάνει χώρα στα μέρη των αυτόνομων δημοκρατιών του Ντομπάς, και έχει αντιπαράθεση εκεί ένοπλη μεταξύ όλων των ρωσόφωνων αυτονομιστικών ομάδων, των ένοπλων, και της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Οπότε είναι ένα εσωτερικό θέμα. Παράλληλα όμως, λέει η εισαγγελία και διαπιστώνει, ότι επειδή η Ρωσική Ομοσπονδία παρέχει υποστήριξη ένοπλη στις ρωσικές αυτονομιστικές ομάδες, έχει επέμβαση της Ρωσίας στην ουσία, έχεις πλήρη στήριξη και έλεγχο των ομάδων αυτών και άραγε έχεις άλλη μια διεθνή ένοπλη σύραξη για αυτά τα γεγονότα. Η αντίδραση της Ρωσίας όταν δημοσιοποιήθηκαν τα πορίσματα της εισαγγελίας στο τέλος του 2016 ήταν τόσο έντονα και οι απειλές βεβαίως, που κατέληξε να αποχωρήσει, να αποσύρει στην ουσία την υπογραφή της από το καταστατικό της Ρώμης, θεωρώντας ότι εφύγε η πολιτική της ταυτότητα, ενώ είχε υπογράψει το καταστατικό και όλοι περιμένανε ότι κάποια στιγμή μπορεί και να επικύρωνε το καταστατικό και άρα να γινόταν κράτος μέρος. Αυτό βέβαια δεν κατέστη εφικτό και η Ρωσία τότε, αρχές του 2017 νομίζω, απέσυρε την υπογραφή της. Οπότε λοιπόν δικαιοδοσία του δικαστηρίου είναι αδιαφυσβήτητη, ακόμα και αν η Ρωσική Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αντιδρούσε στην αρχή της έρευνας. Παρόλα αυτά, σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, με ανακοίνωσή του δημόσια είπε ότι μαζεύει και η Ρωσική Ομοσπονδία στοιχεία για τέλεση εγκλημάτων πολέμου και θα τα καταθέσει. Τώρα, πού θα τα καταθέσει, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί υπάρχει μία δυνατότητα να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ακόμα και αν δεν είναι κράτος μέλος. Μπορεί να συνομολογηθεί μία ad hoc συμφωνία, γιατί εφόσον έχει τη δικαιοδοσία το δικαστήριο, μπορεί να εξετάσει και έχει κάθε δικαίωμα να εξετάσει και να ταυτοποιήσει οποιασδήποτε εθνικότητας δράστη είναι ύποπτος για τέλεση εγκλημάτων και πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν δεν στρέφεται η εισαγγελία μόνο κατά Ρώσων επειδή όντως τέλεσαν
επιθετική ενέργεια, αλλά μπορεί να στραφεί και κατά Ουκρανών, εφόσον βρεθούν στοιχεία, αποδείξεις ότι είναι υπεύθυνοι για την τέλεση τέτοιων εγκλημάτων, αλλά και οποιασδήποτε άλλες εθνικότητες για εγκλήματα, πάντα βέβαια που τελούνται στο έδαφος το ουκρανικό, έτσι, μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του κράτους. Ως προς αυτό, δύο λόγια για το θέμα της επίθεσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κ. Μαυρογιάννης έστοχα, και ευχαριστώ για την αναφορά στην 3314, γιατί ακριβώς αυτό λέει και το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με την τροποποίηση του 2010. Το έγκλημα της επίθεσης, έτσι όπως εντάσσεται στο καταστατικό της Ρώμης, υιοθετήθηκε με την τροποποίηση του πρωτοκόλλου της Καμπάλα το 2010 και με έναρξη ισχύως το 2017. Θεωρητικά θα μπορούσε να ισχύει και τώρα για την κατάσταση στην Ουκρανία. Όμως, στην περίπτωση που έχουμε μια ad hoc δήλωση ενός κράτους μη μέλους, όπως έχουμε από την Ουκρανία, δεν μπορεί να ισχύσει. Δεν ισχύουν οι διατάξεις περί επίθεσης. Και άρα για το δικαστήριο δυστυχώς δεν έχει δικαιοδοσία για αυτό το έγκλημα, όπως είπε και ο εισαγγελέας. Βέβαια, υπάρχει μια κίνηση από, κυρίως από διεθνούς φήμης νομικούς, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες νομίζω κατατέθηκε, και καλεί τα κράτη γενικά για να συνομολογήσουν, με σύμβαση βεβαίως, τη σύσταση, υιοθέτηση και σύσταση ενός ad hoc ποινικού δικαστηρίου για να δικάσει αυτό το έγκλημα της επίθεσης και να λειτουργήσει αυτό το δικαστήριο συμπληρωματικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή η κλίση βέβαια προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στους διεθνείς νομικούς κύκλους, πλην όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή τα κράτη να συνομολογήσουν μια τέτοια σύμβαση. Το αφήνω εδώ, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους και νομικές και πολιτικές. Οπότε, επανερχόμενοι λοιπόν στη δουλειά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε αυτό που κάνει, τα εγκλήματα λοιπόν πολέμου που μπορεί και ήδη ερευνά, εισαγγελία, αφορούν μια πληθώρα εγκληματικών δραστηριοτήτων, διώξεις, φόνους, βασανιστήρια, αναγκαστικές μεταφορές πληθυσμών ή εκτοπίσεις πληθυσμών με στόχο την αλλίωση του τοπικού πληθυσμού. Αυτό που θεωρεί η εισαγγελία ότι έγινε ιδίως στις περιοχές εκεί των αυτόνομων ρωσόφωνων δημοκρατιών, τον ΠΑΣ. Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε την αναγκαστική στρατολόγηση. Υπάρχουν αποδείξεις, έχει πει η εισαγγελία, για την αναγκαστική στρατολόγηση Ουκρανών σε εκείνη πάλι στις ρωσόφωνες αυτόνομες δημοκρατίες, από, την de facto, από τις de facto αρχές, όπως και στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Με στόχο, φυσικά, να αλλοιώσουν και την ταυτότητα του πληθυσμού. Αυτό θεωρείται έγκλημα πολέμου και μάλιστα διεθνής ενόπλης σύραξης, με βάση το καταστατικό. Και για την εισαγγελία είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν τελεστεί τέτοια εγκλήματα. Κυρίαρχη όμως παραβίαση, αν μπορώ να το πω έτσι, και η οποία συνιστά έγκλημα πολέμου, είναι η παραβίαση της αρχής της διάκρισης και της αναλογικότητας σε περίοδο εχθροπραξιών. Οι εμπόλεμοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ενεργούν όπως θέλουν, για να το πω πολύ απλά, κατά τη διάρκεια πολέμου. Αυτές είναι βασικές θεμελιώδες αρχές, όχι μόνο συμβατικές, αλλά και εθνικής ισχύος, και θεωρείται υποχρέωση και είναι υποχρέωση των εμπολέμων μερών, όλων των εμπολέμων μερών, να διακρίνουν ανάμεσα
σε αστικά αντικείμενα και στρατιωτικούς στόχους και στον άμαχο πληθυσμό βέβαια και στους μαχητές, τους οποίους μόνο μπορούν να πλήξουν. Βεβαίως και μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλών ειδών όπλα κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, όμως, όπως είπε ο εισαγγελέας ήδη από τις 2 Μαρτίου με την έναρξη της έρευνας, δεν δικαιούνται και είναι παραβίαση καταστατικού αυτό το να χρησιμοποιήσεις βαρύ οπλισμό σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί αυτό εκ της φύσης του, τέτοια διεξαγωγή πολέμου, δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε μαχητές και αμάχους. Πολύ, πολύ σύντομα λοιπόν, αυτά είναι περίπου που κοιτάει, που ελέγχει η εισαγγελία αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία μπορούν να τελεστούν σε κάθε περίπτωση και ειρήνης και πολέμου. Κύριε Πρόεδρε, αν έχω 2 λεπτά, γιατί με το ρολόι μου τελειώνει νομίζω η ώρα μου, για να κλείσω. Θα σύντομα, κλείστε. Βεβαίως. 2 λόγια για το πώς, 2 παρατηρήσεις μόνο, για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση αυτή στο άμεσο μέλλον, με βάση την έρευνα της εισαγγελίας. Υποχρέωση συνεργασίας η Ουκρανία έχει σαν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Είναι πλήρης υποχρεώσεις της και τα δικαιώματά της, οπότε εφόσον ταυτοποιηθούν οι ύποπτοι και εκδοθεί συνταχθεί κατηγορητήριο και εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, η Ουκρανία είναι υποχρεωμένη στο μέτρο που έχει έλεγχο και μπορεί να το πράξει, να παραδώσει τους υπόπτους στα χέρια του, στη Χάγη να δικαστούν. Αυτό υποχρεούνται να το κάνουν και τα κράτη-μέρη στο καταστατικό που παρέπεμψαν την υπόθεση. Σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο, όποιας εθνικότητας κι αν είναι αυτή, σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο, τα κράτη και η Ουκρανία έχουν ευθύνη παραβίασης του καταστατικού. Θα κλείσω εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που μπορούν να συζητηθούν και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή κυρία Μίχα, για την δική σας εισήγηση που κάλυψε έτσι με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο τα θέματα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης και πολύ χρήσιμη και ενημέρωση για την ανάλυση που γίνεται για τις 3 ένοπλες μορφές σύραξης στην Ουκρανία και όσα ζητήματα προκύπτουν από αυτήν την κρίση. Προχωρούμε αμέσως στην επόμενη εισήγηση με θέμα Ουκρανική κρίση και Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας με εισηγητή τον Δρ. Γιώργο Λεβέντη, Διευθυντή International Security Forum, διαμεσολαβητής οργανισμού για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη, γνωστός ΟΑΣΕ. Παρακαλώ, κύριε Λεβέντη, έχετε τον λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε να κάνω μια γεωπολιτική ιστορική ανάλυση για το που φτάσαμε εδώ. Έχοντας ακούσει τις νομικές προσεγγίσεις, με σκοπό να, αν όχι να φανώ αρεστός, τουλάχιστον να φανώ χρήσιμος, καταλήγοντας με μια σειρά εισηγήσεων για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια βιώσιμη αρχιτεκτονική ασφάλειας των χώρων των γεωπολιτικών της Ευρασίας. Θα έλεγα ότι η Ουκρανική κρίση με τα τόσα θύματα και από τις 2 αντιμαχόμενες πλευρές είναι η κορύφωση μιας βαθύτερης κρίσης.
Αυτή είναι η επιμακρών υποβόσκουσα βαθιά κρίση στις δομές της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Αρκετοί δυτικοί αναλυτές, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι εξωτερικής αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας έχουν σημειώσει ότι στη δεκαετία του 90 δεν θα ήταν απίθανο ούτε ένα λάθος της ιστορίας αν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τη συνεπακόλουθη διάλυση του Συμφώνου Βαρσοβίας ως οργανισμού σοβιετικού δορυφόρου, σοβιετικών δορυφόρων, ερχόταν φυσιολογικών τον τρόπο και η αυτοδιάλυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Άλλωστε, δεν χωρά αφιβολία ότι ο λόγος της δημιουργίας της ύπαρξης του ΝΑΤΟ, το Ρεζόν Τέτρα, ήταν η ανάσχεση της σοβιετικής επέκτασης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά την επιτυχή επέλαση του Κόκκινου Στρατού στην κεντροανατολική Ευρώπη κατά την εκπνοή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με αποκορύφωμα την κατάληψη του Βερολίνου τον Μάιο του 1945 από τον Κόκκινο Στρατό και τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας. Το πολιτικοστρατιωτικό ισοζύγιο της εκάστοτε συγκυρίας, ιστορικής συγκυρίας, εμπολής εξηγεί και τη σύμπληξη στρατιωτικών συμμαχιών και πολυμερών οργανισμών συνασπισμών. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η ληξιαρχική πράξη γέννησης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου του γνωστού μας ΝΑΤΟ έγινε τον Απρίλιο του 1949 στην Ουάσιγκτον με 12 αρχικά συμβαλλόμενα μέλη. 12. Πέραν του διδήμου της αγγλοσαξονικής ηγεσίας του οργανισμού ΗΠΑ Ηνωμένων Βασίλειων υπήρξαν 10 ακόμη συνοδοιπόροι της Δυτικής Ευρώπης και να σημειώσουμε εδώ ότι Ελλάδα-Τουρκία δεν ήταν μέσα στα ιδρυτικά μέλη. Χώρες της περιοχής μας που μας ενδιαφέρουν. Οι δύο χώρες εισχώρησαν 3 χρόνια αργότερα, ταυτόχρονα το 1952. 3 χρόνια πρώτη εναρκτήρια συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον είχε προηγηθεί σε αμερικανικό και πάλι έδαφος στο κολέγιο Westminster στη μικρή επαρχιακή πόλη Φούλτον της πολιτείας Μιζούρι, τον Μάρτιν του 1946, ο περιβόητος λόγος του Winston Churchill, ο οποίος ας σημειώσουμε ότι είχε χάσει τις εκλογές στην ίδια του τη χώρα τον προηγούμενο χρόνο. Ο Βρετανός νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τιμένος στις εκλογές στη χώρα του αποκάλυψε το υποσοβιετικό έλεγχο τμήμα της απελευθερωμένης Ευρώπης σιδηρούν παραπέτασμα. Αγγλιστή Iron Curtain. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει ο 70χρονος τότε Churchill. Από το Στετίνο στη Βαλτική έως την Τεργέστη στην Αδριατική θάλασσα, ένα σιδηρούν παραπέτασμα πέφτει πάνω στην Ήπειρο. Πίσω από τη γραμμή αυτή βρίσκονται όλες οι πρωτεύουσες των παλαιών κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, Βαρσοβία, Ανατολικό Βερολίνο, Πράγα, Βουδαπέστη, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Σόφια. Όλες αυτές οι φημισμένες πόλεις και πληθυσμοί που τις περιβάλλουν βρίσκονται σε αυτό που πρέπει να ονομάσω σοβιετική σφαίρα. Και αρχικά η αμερικανική πολιτική ηγεσία ήταν επιφυλακτική μέχρι εχθρική στην απσή και επικριτική αναφορά του Winston Churchill για τις μεθόδους και τις μεθοδεύσεις των Σοβιετικών για την κατάληψη της ηγεσίας στα υποκατοχή ή κατά άλλους απελευθερωμένα εδάφη. Ο λόγος καταπέρτης του προλίανε το έδαφος και έθεσε την ιδεολογική βάση πάνω στην οποία θα χτιζόταν η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και έρχομαι σε έναν άλλον έτος σταθμό. Το 1955 είναι κομβικό σημείο. Γιατί? Διότι αποφασίστηκε το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας και το στρατιωτικό. Η διαμελεσμένη Γερμανία καθίσταται μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αμερικανικά στρατεύματα και βαρύς οπλισμός μεταφέρονται στη Γερμανία και βρίσκονται εκεί μέχρι και σήμερα. Με αλληπάλληλες επεκτάσεις στο ΝΑΤΟ έχει φτάσει σήμερα στο σημείο να αριθμεί 30 κράτη-μέλη. Θα αναφερθώ στις επεκτάσεις του ΝΑΤΟ και τη σημασία τους πιο κάτω. Η Σοβιετική υπό την ηγεσία του Γεωργιανού Στάλιν απάντησαν στον Ευρωατλαντικό Συνασπισμό με καθυστέρηση 6 χρόνων. Από το 1949 δημιούργησαν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας τον Μάιο του 1955 και προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια, γιατί ας δούμε και τον παραλληλισμό με τη σημερινή ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία, διότι
εντάχθηκε η Δυτική Ομοσπονδιακή Γερμανία εις το ΝΑΤΟ. Κράτη-μέλη του Συμφώνου Βαρσοβίας πλην της καθοδηγούσας Σοβιετικής Ένωσης, η Πολωνία, η Αλβανία, η Τσεχοσλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η σημασία, η δυναμική, οι προεκτάσεις της εξέλιξης αυτής, της ένταξης της Γερμανίας το 1955, θα έρθουν στην επιφάνεια έναν τέταρτο αιώνα μετά, με την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου και την απορρόφηση της Ανατολικής Γερμανίας από την ακμάζουσα οικονομικώς Δυτική Γερμανία. Και όπως πολύ σωστά μας πληροφόρησε ο κύριος Ζήνων, και τον επανεξοπλισμό της σήμερα με έναν κώδη στρατηγικών προϋπολογισμών των 100 δισεκατομμυρίων. Έτσι, για να έχουμε και μέτρο σύγκρισης, ο ρωσικός προϋπολογισμός, ο αμυντικός, είναι γύρω στα 154 δισεκατομμύρια δολάρια για το 22. Λοιπόν, έχουμε στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, τα έτη 1989, 90, 91, όπου πολλοί αναλυτές μίλησαν για το τέλος του ψυχρού πολέμου, ο Φράνσις Φουγκογιάμα μίλησε για τέλος της ιστορίας. Είναι έτη σημαντικά, διότι έχουμε την πτώση του Βερολίνου, του ήχους του Βερολίνου, την επανένωση της Γερμανίας και την οικονομική κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Οι Δυτικοί έχουν ρεμουλκίσει την Δυτική Γερμανία στο στρατόπεδο τους και η ισορροπία του τρόμου των εξοπλιστικών προγραμμάτων, του εξοπλιστικού ανταγωνισμού, κρατά όσο μπορούσε να αντέξει οικονομικά η Σοβιετική Ένωση. Το 1990 η Σοβιετική Ένωση είναι ήδη βαθιά χρεοκοπημένη. Η ανθούσα Δυτική Γερμανία πληρώνει στη Μόσχα πολλά εκατομμύρια μάρκα για να μπορέσει τελευταία να επαναπατρίσει γύρω στις 600.000 στρατιωτικούς της από το έδαφος της Ανατολικής Γερμανίας. Στρατιωτικούς και οικογένειες οι οποίοι θα πρέπει να εξεύρουν κατοικία μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Θέλω να αναφερθώ σε δύο κορυφαίους πολιτικούς φιλοσόφους και διπλωμάτες. Ο ένας είναι ο Τόμας Χόμπς, ο οποίος ήδη τρεις αιώνες πριν σημείωσε ότι οι συμμαχίες διαλύονται μετά την εξαφάνιση της απειλής για την αντιμετώπιση της οποίας συμπήκθηκαν. Αυτό άλλωστε συνέβη με τη Μεγάλη Συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, όταν νικήθηκε η Ναζιστική Γερμανία το 1945. Με βάση αυτή την απλή λογική, θα έπρεπε και το ΝΑΤΟ να ακολουθήσει την ίδια πορεία διάλυσης, μιας και το αντίπαλο στρατόπεδο διαλύθηκε και ο σοβιετικός κίνδυνος εξέλιπε. Αρκετοί δυτικοί βετεράνοι διπλωμάτες τάχθηκαν ενάντια στην προκλητική ενδυνάμωση και τις αλλεπάλληλες επεκτατικές δομές του ΝΑΤΟ. Θα σεβαστώ το χρόνο, θα αναφερθώ σε ένα κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη, τον γνωστό George F. Kennan, K-N-N-A-N. Έζησε 101 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, από το 1904 μέχρι το 2005. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα και είναι ο συγγραφέας του περιβόητου μακροσκελούς τηλεγραφήματος, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την πολιτική ανάσχεση της Σοβιετικής Ένωσης από πλευράς των ΗΠΑ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο αρχιτέκτονας της πολιτικής ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης κατά την κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Ο Kennan, λοιπόν, σε έναν καθόλου προφητικό άρθρο του New York Times το 1997, όταν δηλαδή η Δύση είχε γονατίσει τη Ρωσία, προειδοποίησε: «Η επέκταση του ΝΑΤΟ θα ήταν το πιο μοιραίο λάθος στην αμερικανική πολιτική σε ολόκληρη την ψυχροπολεμική εποχή. Θα πυροδοτούσε εθνικιστικές, αντιδυτικές και μιλιταριστικές τάσεις στη ρωσική κοινή γνώμη. Θα είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη ενός δημοκρατικού καθεστώτος στη Ρωσία.
θα αποτελούσαν παλινδρόμηση στο ψυχροπολεμικό κλίμα στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης και θα εξωθούσε τη ρωσική εξωτερική πολιτική σε κατευθύνσεις που αναμφίβολα δεν είναι της αρεσκίας μας. Ο George Kennan πολύ εύστοχα τιτλοφόρησε το άρθρο του «A Fatal Error», ένα μοιραίο λάθος. Για το μοιραίο λάθος, το τραγικό σφάλμα δυστυχώς διαπράχθηκε. Ήρθαν απανοτά κύματα καθολικής, θα έλεγα, επεκτάσεως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με εμπλουτισμό της δύναμης πυρός της, με νέα κράτη-μέλη και νέες αμερικανικές βάσεις στα εδάφη τους. Συνολικά, όλα τα πρώην κράτη-μέλη πλην της Ρωσίας του διαλυθέντος του συμφώνου της Βαρσοβίας ενεντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Προσχώρησαν επίσης όλες ανεξαιρέτως οι πρώην Σοβιετικές Βαλτικές Δημοκρατίες, οι οποίες έχουν αρκετές ρωσικές μειονότητες. Αν δεν απαντώμε, στη Λετωνία είναι 40% η ρωσική μειονότητα σε σύνολο πληθυσμό, όπως επίσης και σε μια σειρά από βαλκανικά κράτη της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Λοιπόν, χρονολογικά, το 52, πρώτη επέκταση Ελλάδα-Τουρκία. Το 55, ιδιαίτερως σημαντική επέκταση, η ένταξη της Δυτικής Γερμανίας. Το 57, επίσης, η περιοχή του Σάρλαντ, η οποία εκατείχε από τους Γάλλους. Τρίτη επέκταση, το 82, Ισπανία. Τέταρτη επέκταση, το 90, με την Ένωση της Ανατολικής Γερμανίας, στη Γερμανία. Εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το τι υποσχέθησαν οι Δυτικοί για να επιτρέψει ο Κορπατσόφ την Ένωση της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε πληρωθεί αρκετά εκατομμύρια μάρκα. Πέμπτη επέκταση, το 1999, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία. Έκτη επέκταση, Σλοβακία, Σλοβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία, το 2004. Έβδομη επέκταση, το 2009, Αλβανία, Κροατία, Δυτικά Βαλκάνια. Όγδοη επέκταση, 2017, επίσης Δυτικά Βαλκάνια, η αποσχιστήσα από την Ένωση, την Κρατική Ένωση Σερβίας Μαυροβουνίου, το Μαυροβούνιο. Ένατη και τελευταία επέκταση, ακριβώς 2 χρόνια πριν, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εντάσσεται και η Βόρεια Μακεδονία. Όπως είναι φυσικό, αυτή η αχαλήνωτη επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα Βαλκάνια και προς Ανατολάς βρίσκει σφόδρα αντίθετη την ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκλαμβάνει την άκρατη και άλογη αυτή επέκταση, η οποία άγγιξε ήδη από την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα τα δυτικά της σύνορα ως σοβαρή απειλή. Ιδιαίτερα όταν η ένταξη των Βαλτικών χωρών συνεπάγεται τη μόνιμη εγκατάσταση αμερικανικών στρατευμάτων και προηγμένων οπλικών συστημάτων στις νεοφώτιστες νεοανατοϊκές αυτές χώρες. Δεν ισχύει για τις μεσαίου μεγέθους επίσης νεοανατοϊκές χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και των Δυτικών Βαλκανίων, Αλβανία, Κροατία, Μαυροβούνιο, μαζί με το νεοσύστατο κράτος της Βόρειας Μακεδονίας. Η ρωσική ηγεσία κατέστησε σαφές επανειλημμένα προς τη Δύση ότι θεωρεί την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απειλείται από την εγκαθίδρυση όλο και περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών βάσεων στα κράσπεδα των συνόρων της. Η νατοποίηση των δυτικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά αναλογία, ας σκεφτούμε ποια θα ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών αν η Ρωσική Ομοσπονδία επέκτηνε τη στρατιωτική της παρουσία ανά τον παγκόσμιο, όπου ήδη κυριαρχεί, με νέες βάσεις, κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν η Ρωσική Ομοσπονδία επέκτηνε τη στρατιωτική της παρουσία ανά τον παγκόσμιο, με νέες βάσεις στο Μεξικό, τη Βενεζουέλα, την Κούβα, χώρες γειτονιάζουσες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην κρίση της Κούβας, όπου πήραμε μια γεύση μιας τρομερής κρίσης. Είχαμε φτάσει η κρίση των πυράβλων της Κούβας, έφερε τον πλανήτη στα πρόθυρα ενός πυρηνικού εφιάλτη, και να υπογραμμίσω ότι χθες
ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά προέβηκε σε δήλωση όπου αναφέρει ότι η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου είναι υπαρκτή. Το ίδιο κάνουν και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Οργάνωση των Επιστημόνων Ατομικής Ενέργειας. Λένε ο κίνδυνος του doomsday είναι στα 100 δευτερόλεπτα. Όπως ξέρετε, η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο σε πυρηνικές κεφαλές και ο κύριος Πούτιν έχει θέσει τις πυρηνικές δυνάμεις σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το βαθύτερο ενέδειο της πυραυλικής κρίσης στην Κούβα, η οποία κράτησε για 34 μέρες, το 1962, ήταν όχι άσχετο με το τωρινό έντιον της σημερινής κρίσης στην Ουκρανία. Ήταν η εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων Jupiter στην Τουρκία, οι οποίοι στόχευαν την Σοβιετική Ένωση. Η τελευταία προχώρησε σε συμφωνία με το καθεστώς Κάστρο για την εγκατάσταση σοβιετικών πυράβλων σε κουβανικών έδαφος. Τελικά, μια μυστική συμφωνία αμοιβίας απόσυρσης απεσόβησε τον κίνδυνο σύρραξης. Και μάλιστα αυτή η μυστική συμφωνία ήταν μεταξύ Αμερικανών και Σοβιετικών, χωρίς να έχουν γνώσει οι Τούρκοι, η τουρκική κυβέρνηση. Οι Σοβιετικοί δεν εγκαταστήσαν τους πυράβλους στην Κούβα, οι οποίοι ήταν καθοδόν για το νησί της Καραϊβικής, ενώ οι Αμερικανοί απέσυραν τους πυράβλους Jupiter από την Τουρκία 5 μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1963. Λοιπόν, θέλω να είμαι πρακτικός και χρήσιμος και θα αναφερθώ στο διατάφτα. Τι χρειάζεται να γίνει για να προχωρήσουμε σε μια επίλυση αυτής της βαθύτατης κρίσης ασφάλειας στην Ευρασία. Μια πιθανή διέξοδος από την παρούσα σοβαρή κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά την ταπεινή μου άποψη τα ακόλουθα. Πρώτον, άμεση κατάβαση του πυρός. Δεύτερον, την πλήρη απόσυρση από το σημερινό έδαφος της Ουκρανίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Τρίτον, την αναγνώριση της αυτονομίας της περιοχής του Ντομπάς εντός της Ουκρανίας όσον αφορά την τοπική αυτοδική την ρωσική ταυτότητα. Τέταρτον, την αναγνώριση της Κρυμαίας ως τμήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διότι έχει γίνει δημοψήφισμα με αποτέλεσμα θετικών για την ένταξη στην Ρωσική Ομοσπονδία. Πέμπτον, την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και άλλες χώρες. Έκτον, άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας με την έναρξη της αποχώρησης, με την ταυτόχρονη έναρξη αποχώρησης των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία, διότι οι οικονομικές κυρώσεις έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο για τη χώρα που υφίσταται τις κυρώσεις, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έβδομο, μια ξεκάθαρη συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας. Ειδικότερα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ουκρανία δεν θα επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι ο Ουκρανός ηγέτης Ζελένσκι το έχει ήδη χωνέψει αυτό. Με άλλα λόγια, θέσπιση μιας πολυμερούς συνθήκης διεθνών διαβεβαίωσεων ασφαλείας ως προς το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας, ταυτόχρονα με εφαρμόσιμες εγγύσεις για την ασφάλεια και την ευημερία των κατοίκων της Ανατολικής Ουκρανίας, του Ντομπάς. Όγδον, ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Δύση, η οποία ελέγχει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα πρέπει να τερματίσει τις αποστολές οπλισμού και να στρέψει την προσοχή της στην παροχή οικονομικής βοήθειας αντιστρατιωτικής. Ένατον και σημαντικότερο, με την έναρξη της εφαρμογής των ΟΣΑΝΟ μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ουκρανία, θα πρέπει να υπάρξουν νέες σοβαρές διαπραγματεύσεις για μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα βασίζεται σε μια αδιαίρετη ασφάλεια για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Κανένας σχετικός πολυμερής διεθνής οργανισμός δυστυχώς
δεν παρήγαγε τα αναμενόμενα, δηλαδή μια αδιέρετη ασφάλεια από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Τραγική φιγούρα στην παρούσα εμπόλεμη κατάσταση, ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, ο οποίος είναι ένας ευρασιατικός οργανισμός με 59 συμμετέχοντα κράτη, ο οποίος απέτυχε να αποσοβήσει, απέτυχε και να περιορίσει τη σύρραξη, παρά την παρουσία πολυάριθμης ειδικής αποστολής επιτήρησης κατά την επταετία της υποβόσκουσας κρίσης στη ρωσόφωνη Ανατολική Ουκρανία, στην περιοχή του Ντομπάς. Θα μου επιτρέψω να σας πω ότι από το 2015 είμαι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στον κατάλογο των διαμεσολαβητών, αγγλιστή Dialogue Facilitation and Mediation Expert. Δύο εβδομάδες πριν από τη ρωσική επέμβαση απευθύνθηκα στη διευθύντρια του Κέντρου Πρόληψης Διενέξεων, μια κυρία πρέσβης Φιλανδή, η οποία είναι επικεφαλής του κέντρου στη γραμματεία του ΑΣΕ, και έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της. Δεν πήρα απάντηση για 15 μέρες και όταν έστειλα την υπενθύμηση μου έδωσε μια τυπική απάντηση ότι ο οργανισμός δεν προτίθεται να στείλει μια αποστολή. Η κατάληξη ήταν ότι και μετά την αποχώρηση των Αμερικανών και των Καναδών μελών της ειδικής αποστολής επιτήρησης της γραμμής επαφής στο Ντομπάς, ήταν η αποχώρηση και των υπολείπων μελών της αποστολής, οι οποίοι κατέφυγαν για λόγους ασφαλείας στο Ροστόφ της Ρωσίας. Έτσι πρακτικά μιλώντας, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, κλείνω και είμαι έτοιμος για ερωτήσεις και συζήτηση. Δεν νοείται βιώσιμη αρχιτεκτονική ασφάλειας εάν η ασφάλεια ενός κράτους, μιας εθνικής πληθυσμιακής ομάδας, προκαλεί ανασφάλεια σε μια άλλη. Η ασφάλεια δεν μπορεί παρά να είναι καθολική και αδιαίρετη για το σύνολο της Ευρασίας από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιώργο Λεβέντη, για την δική σου εισήγηση που έχει φωτίσει τις πτυχές της ασφάλειας και με την πρόταση που έχετε καταθέσει στην δική μας ημερίδα, νομίζω είναι μια καλή βάση για διαπραγμάτευση και κατάληξη σε συμφωνία. Τώρα αργά το απόγευμα δημοσιογραφικά έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για κάποια σημεία ήδη συμφωνίας που κινούνται λίγο πολύ σε αυτόν το πλαίσιο. Αν και κάποιες θέσεις και προς τις δύο πλευρές που έχετε καταθέσει αυτή τη στιγμή ίσως φαίνονται πολύ προχωρημένες να τις αποδεχτούν, τα ίδια τα γεγονότα δημιουργούν τη δική τους δυναμική και ας ελπίσουμε ότι το συντομότερο δυνατό θα υπάρξει κάποια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος. Τώρα, μας έχουν μείνει λιγότερα από 20 λεπτά. Υπενθυμίζω τους συμμετέχοντες για οποιασδήποτε ερωτήσεις, δεν ξέρω πώς προλάβουμε να απαντήσουμε. Έχουμε ήδη κάποιες που καλύπτουν έτσι έναν ευρύ φάσμα των θεμάτων. Αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος, να την σημειώσει στο Q&A. Και οι αγαπητοί Κωνσταντίνος Γκουρούδης και ο Δημήτρης Δεβεντζής είναι οι δύο τελευταίοι εισηγητές. Θα παρακαλέσω όσον το δυνατόν πιο σύντομα τις δικές τους εισηγήσεις. Το είμαστε στις 8 περίπου. Έτσι, Κωνσταντίνος Γκουρούδης είναι ο επόμενος μας εισηγητής, επίγοντας καθηγητής Βήματος Νομικής Πανεπιστημίου Φρέντρικ, με θέμα το πλέγμα κυρώσεως διεθνών περιφερειακών και ενωσιακών επίπεδων για λόγους απειλής της διεθνούς ασφάλειας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, έχεις τον λόγο.
Ευχαριστώ πολύ, Κωστάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Έχει γίνει, νομίζω, ξεκάθαρο από όλους τους ομιλητές, αλλά και από τη φύση του ζητήματος, ότι η κρίση στην Ουκρανία μεταβάλλει ριζικά τη δομή ολόκληρου του πλανήτη, έχοντας έναν αντίκτυπο ορατό σε κάθε τομέα, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό. Και η σημερινή μερίδα του τμήματος νομικής, πλευρών του τμήματος νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, είναι εξαιρετικά πρωτότυπη και πρωτόγνωρη, γιατί καλούμαστε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε θέματα τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, αλλά και προσλαμβάνουν έντονη πολιτική χρειά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, βασική επιδίωξη της εισήγησής μου είναι να παρουσιαστούν αμιγώς νομικές πτυχές του ζητήματος επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση απειλής διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ενώ η πολιτική ορθότητα των πράξεων και ο πολιτικός σχολιασμός επαφείται στην κρίση του καθενός. Έχοντας δώσει αυτό το περίγραμμα της εισήγησής μου, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία που κατά την προσωπική μου κρίση είναι εξόχως σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρώτο αντικειμενικό στοιχείο είναι ασφαλώς ο πόλεμος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται ένας πόλεμος στην Ευρώπη, δίπλα μας. Δεύτερο αντικειμενικό στοιχείο. Έχουμε μια εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη, ανεξάρτητα από τις αιτιολογίες που παρουσιάζονται από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Έχουμε όμως μια εισβολή. Τρίτο αντικειμενικό στοιχείο. Η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια απειλούνται ουσιαστικά και ζωτικά. Τέταρτο αντικειμενικό στοιχείο. Υπάρχει σοριδών κατάφορη παράβαση αρχών διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και έχει τονιστεί πολλάκις από τους προηγούμενους έγκριτους ομιλητές. Και απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα καλείται να σταθεί όρθιο, καθώς το ίδιο το όραμα των εμπνευστών της, το project ειρήνης όπως έχει ονομαστεί, βρίσκεται σε κίνδυνο. Και καλείται όχι μόνο να σταθεί όρθιο, αλλά και να υψώσει το δικό του ανάστημα, πρεσβεύοντας και διακηρύζοντας διαχρονικές ιδέες και αξίες, όπως ειρήνη, δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη. Σε καθαρά ενωσιακό επίπεδο, η προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα περιοριστικά μέτρα, ως προς τις κυρώσεις, είναι και στοχοθετημένη και διαφοροποιημένη και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της Ένωσης, η οποία αναλύθηκε εξαιρετικά από τον προηγούμενο έγκριτο ομιλητή, τον Δόκτωρα Γιώργο Λεβέντη. Οι κυρώσεις αποτελούν προληπτικά μέτρα τα οποία δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα σε πολιτικά ζητήματα και εξελίξεις που αντιτίθεται στους στόχους και τις αξίες της. Επί παραδείγματι, στόχος των κυρώσεων μπορεί να είναι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν για λόγους τρομοκρατίας, για ενέργειες για τη διάδοση πυρηνικών όπλων, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για προσάτηση ξένων εδαφών. Έχουμε κυρώσεις με ευρεία έννοια, όπως διπλωματικές κυρώσεις που συνίσταται ιδίως στη διακοπή διπλωματικών σχέσεων με συγκεκριμένη χώρα και κυρώσεις με στενότερη έννοια, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένη νομική βάση στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων, περιορισμούς στην υποδοχή καταχωρισμένων προσώπων, απαγόρευση ταξιδίου δηλαδή, με άλλα λόγια, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν μπορούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων καταχωρισμένων προσώπων ή οντοτήτων, οικονομικές κυρώσεις ή περιορισμούς σχετικά με συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπρόσθετα μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε κατ' εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει ακόμα τη δυνατότητα να επιβάλλει μεικτές κυρώσεις, ενισχύοντας τις κυρώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εφαρμόζοντας μέτρα επιπλέον εκείνων που επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Σήμερα, το πλέγμα κυρώσεων που επιβάλλει η Ένωση σε Ρωσία ως αντίδραση στη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μετά την αναγνώριση από τη Ρωσία των εκτός κυβερνητικού ελέγχου περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας, είναι πολύσύνθετο και συνεχώς διευρύνεται
περιλαμβάνοντας ποικίλες δέσμευσης μέτρων. Ενδεικτικά αναφέρομαι στοχευμένα περιοριστικά μέτρα, οικονομικούς περιορισμούς, ατομικές κυρώσεις κατά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, Σεργέη Λαυρόφ και μελών της κρατικής δούμας της Ρωσίας, απαγόρευση των υπερπτήσεων στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρόσβασης στα αεροδρόμια της Ένωσης για τους ρωσικούς αεροπλανοφορείς κάθε είδους, απαγόρευση συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, αποκλεισμός από το σύστημα SWIFT 7 ρωσικών τραπεζών. Φυσικά, ως παρέθεση, αξίζει να επισημανθεί ότι από το Μάρτιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταδιακά επιβάλει περιοριστικά μέτρα αντιδρώντας την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από την Ρωσία. Για παράδειγμα, το 2014 η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας ματαιώθηκε και τα κράτη-μέλη της Ένωσης αποφάσισαν να μην πραγματοποιούν τακτικές διμερές Σύνοδος Κορυφής με τη Ρωσία. Οι διμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία για ζητήματα θεωρήσεων, καθώς και για τη νέα συμφωνία Ένωσης και Ρωσία, εστάλησαν. Αντί της Συνόδου Κορυφής της G8 στο Σότσι, πραγματοποιήθηκε Σύνοδος της G7 χωρίς τη Ρωσία στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Ιουνίου του 2014. Έκτοτε, οι σύνοδοι διεξάγονται στο πλαίσιο της G7. Εκείνο που χρειάζεται να υπογραμμιστεί διόντως είναι η νομική βάση για την εισαγωγή των κυρώσεων, η οποία συνίσταται στα άρθρα 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης και 23 επόμενα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζωτική σημασίας είναι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, με κύρια χαρακτηριστικά την ομοφωνία για τη λήψη των όποιων αποφάσεων, την περιορισμένη συμμετοχή των ενωσιακών οργάνων κατά τη λήψη αποφάσεων, την απουσία δικαστικού ελέγχου και με πρόβλεψη μέσων για την άσκηση της πολιτικής που δεν ταυτίζονται με εκείνα των υπόλοιπων πολιτικών, πλέκοντας και διαμορφώνοντας έτσι έναν ιδιότυπο μηχανισμό στην επιβολή κυρώσεων. Ειδικότερα, απαιτείται ομοφωνία λήψης απόφασης σε ένα πρώτο στάδιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βάσει δηλαδή των άρθρων 23 επόμενα της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την υιοθέτηση, σε δεύτερο στάδιο, κατόπιν κοινής πρότασης του ΙΠΑ του εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ειδική πλειοψηφία και ενημερώνοντας απλά το Κοινοβούλιο για τη λήψη σχετικών μέτρων. Ένα πρώτο συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει είναι ο έντονος πολιτικός διακυβερνητικός χαρακτήρας λήψης αποφάσεων για επιβολή κυρώσεων, καθώς το πρωταγωνιστικό όργανο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Έπειτα, ασφαλώς δίνεται έμφαση στον τρόπο λήψης απόφασης, που είναι η ομοφωνία, σε πρώτο στάδιο. Για να φτάσουμε στην υιοθέτηση αποφάσεων, με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο Υπουργών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμφανίζεται στην όλη διαδικασία αισθητά αποδυναμωμένο. Ωστόσο, δέον υπογραμμιστεί ότι όλες οι κυρώσεις και όλα τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Υπό το σύστημα των πυλώνων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οργανώσεις εναντίον των οποίων θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα δεν είχαν κατά κανόνα τη δυνατότητα να προσφύγουν δικαστικά κατά των πράξεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ, παρά μόνο κατά των κοινοτικών πράξεων εφαρμογής. Εν τούτης, η νομολογία εξελίχθηκε και τα καθεστώτα περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον αφισβητηθεί δικαστικό σε αρκετές υποθέσεις και σε πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσαν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων. Παρόλο που οι σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων που ακύρωσαν την επιβολή περιοριστικών μέτρων αφορούσαν υποθέσεις σχετικά με τρομοκρατία, και αναφέρουμε παράδειγμα την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου Μουτζαχεντίν από το Πρωτοδικείο της Ένωσης, η απόφαση Καντί, κοινή συνισταμένη είναι ότι οποτεδήποτε αποφασίζονται περιοριστικά μέτρα πρέπει να βασίζονται σε σαφή και διαφανή κριτήρια προς εξασφάλιση
του διεξοδικού δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων. Συνεπώς, αφήνεται ανοιχτό το παράθυρο δικαστικής κρίσης των στοχευμένων κυρωτικών μέτρων της Ένωσης σε οντότητες και πρόσωπα από τη Ρωσία. Περνώντας σε διεθνές περιφερειακό επίπεδο, αξίζει να γίνει αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις όσο αφορά τη συμμετοχή της Ρωσίας στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είπα στην αρχή ότι σχολιάζουμε θέματα που η ίδια επικαιρότητα μας προλαβαίνει και μόλις σήμερα, εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης, βρίσκεται και τυπικά η Ρωσία, αφού διέκοψε τη συμμετοχή της, προβλέποντας την πιθανή αποπομπή της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ο Πιότρ Τολστόι, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έλαβε μια επιστολή από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ προς τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία ανακοινώνει την απόφαση της Μόσχας. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης τέλη Φλεβάρι του 2022, 24 Φεβρουαρίου, με την οποία ανεστάλλει η συμμετοχή της Ρωσίας από το δικαίωμα της αντιπροσώπευσης στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση με άμεση ισχύ σε απάντηση για την ένοπλη επίθεση στην Ουκρανία, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Σχολιάζοντας αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε να πούμε ότι κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης, κοινοποιώντας την απόφασή του στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού βάσει του άρθρου 7 του καταστατικού. Εκτός όμως από την οικειοθελή αποχώρηση από τον Οργανισμό, η Επιτροπή Υπουργών, που είναι και το αρμόδιο όργανο για την όλη λειτουργία του Οργανισμού, μπορεί να καλέσει ένα κράτος μέλος να αποχωρήσει από τον Οργανισμό σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8, εφόσον παραβιάζει σοβαρά και ουσιωδώς τις διατάξεις του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορούν στο σεβασμό θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής του κράτους δικαίου. Ασφαλώς η αποβολή κράτους μέλους πρόκειται για την βαρύτερη μορφή κύρωσης στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί, καθώς για τον οργανισμό είναι προτιμότερο να έχει στους κόλπους του ένα παραβατικό κράτος και να επιδιώκει τη συμμόρφωσή του με αρχές διεθνούς δικαίου, παρά να το αποβάλει διαπαντός. Εν προκειμένου, η απόφαση της Ρωσίας, η σημερινή απόφαση περί αποχώρησης, σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά στην ιστορία του οργανισμού όπου κράτος μέλος δηλώνει αποχώρηση. Η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο ήταν στις 31 Δεκέμβρη 1969, οπότε η Ελλάδα αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, επειδή έβλεπε σίγουρη την οθέτηση απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής Υπουργών για αναστολή του δικαιώματος αντιπροσώπευσης και αποβολής λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν το άρθρο 3 από την τότε δικτατορική κυβέρνηση. Η Ελλάδα επανήλθε, για ιστορικούς λόγους, στις 28 Νοέμβρη του 1974, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας και την καθιέρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τώρα κάπως αντίστοιχα έδρασε και η Ρωσία. Ωστόσο, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη δυσάρεστη πρακτική συνέπεια. Ποια είναι αυτή? Πολύ απλά, αυτό συνεπάγεται ότι η Ρωσία στερείται του δικαιώματος προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι που ασφαλώς συνιστά πλήγμα για τον Ρώσο πολίτη, του οποίου δυνατόν παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ευθύ χτύπημα στην αρχή του κράτους δικαίου για το κράτος αυτό. Καταληκτικά, και χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον της κοινωνίας μας, του κόσμου ολόκληρου. Το παρόν συνεχώς μεταβάλλεται και σίγουρα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν. Οι ισορροπίες αλλάζουν, νέες προκλήσεις παρουσιάζονται, η ανάγκη αναδόμησης, αναπροσαρμογής ή επαναθεώρησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας διαφαίνεται επιτακτική. Ακούμε καινοτόμες προτάσεις όπως αυτή του Μακρόν τελευταία για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού. Σίγουρα θα πρέπει να εξεταστούν και να συζητηθούν σοβαρά. Ένα είναι το βέβαιο, ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να απεκδηθεί του μανδύα του οικονομικού γίγαντα και του πολιτικού νάνου που εύστοχα κάποτε της είχε αποδοθεί το 1991
από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου Μάρκ Εσκιένς, όταν μόλις τότε κατέρεε η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Είχε εύστοχα τοποθετηθεί, παρομοιάσει την Ένωση ως οικονομικό γίγαντα και πολιτικό νάνο. Αντίθετα, η διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν της 9ης Μαΐου 1950 ίσως είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας ούτε βάσει ενός μοναδικού σχεδίου. Θα οικοδομηθεί μέσα από απτά επιτεύγματα που πρώτα θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη. Ας ελπίσουμε αυτά τα λόγια να μετουσιωθούν και σε πράξεις ουσίας τώρα, κατά το Θουκυδίδη κερίουμενε τι. Και η σημερινή πραγματικότητα το επιβεβαιώνει με τον πιο τρανό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ κύριε Κουρουδί, για την ειδική σου εισήγηση, η οποία κάλυψε το πολύ επίσης σημαντικό θέμα των κυρώσεων, καθώς και τα θέματα της διεθνούς ασφάλειας, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια, ήδη δεν είναι η ίδια η μέρα, και η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πολύ σοβαρές νέες προκλήσεις. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήδη είναι ένα από τα μεγάλα θύματα του πολέμου αυτού και άρχισε να πληρώνει σχεδόν εξίσου με τη Ρωσία οικονομικών κόστος για τις κυρώσεις, και ακόμα δεν είχαμε αντίπεινα από πλευράς της Ρωσίας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν κλείνει τις στρόφιγγες του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Και η έξοδος της από το Συμβούλιο της Ευρώπης με ανησυχεί, πέραν από τα ζητήματα της άμεσης σχέσης και των προβλημάτων που πολύ σωστά έχει υπογραμμίσει για το κράτος δικαίου και τους πολίτες της Ρωσίας, είναι και ένα θέμα στροφής της αντίληψης της Ρωσίας προς Ασία, με τις συμμαχίες με την Κίνα, την Ινδία, και στη διαμόρφωση του νέου διεθνούς συστήματος. Πάμε σε έναν ίσως νέων διπολικών σύστημα, εγώ θα το ονόμαζα 2x2, με τους άξονες από τη μια Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα, και μια νέα διαδικασία από παγκοσμιοποίησης αυτή τη φορά, αντιπαγκοσμιοποίησης, και μια ανάπτυξη σχέσεως σε ένα περιφερειακό επίπεδο. Είναι θέματα τα οποία άρχισαν να μας προβληματίζουν και θα συνεχίσουν να προβληματίζουν κατ' επέκταση με όλα τα άλλα. Προχωρούμε την τελευταία μας εισήγηση με θέμα η απαγόρευση του SWIFT στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης και η χμηλάτιση των συμμετοχών του στις διεθνείς συναλλαγές. Με εισηγητή τον Δημήτρη Δεβεντζίν, λέκτορα τμήματος νομικής Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Αγαπητέ κύριε Δεβεντζή, έχεις τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ που με τιμά με τη σημερινή, με την πρόσκλησή του για συμμετοχή στη σημερινή άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση. Ιστριλατημένος από την φράση του Νίκου Καζαντζάκη, μια αστραπή ζωή μας μα προλαβαίνουμε, θα προσπαθήσω στο υστέρημα του χρόνου να προλάβω αστραπιαία να θίξω λίγο μια ενδιαφέρουσα θεματική με δυνατή, κατά το δυνατόν πλήρη τρόπο. Μια παράπλευρη θα λέγαμε θεματική, τη θεματική του συχνηλάτησης του οικονομικού αντικτύπου στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε της απαγόρευσης της χρήσης του συστήματος SWIFT από ορισμένες ρωσικές τράπεζες. Ήδη από τα πανάρχια χρόνια, ξεφυλίζοντας τις σελίδες του Αριανού στο περίφημο έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασης, παρατηρούμε ότι ο έγκριτος συγγραφέας δεν πάβει να εξάρει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ικανότητες ενός στρατηγού εταίρου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος πολύ συχνά αποτελεί αντικείμενο φθόνου και χλεβασμού από τους υπολείπους εταίρους εξαιτίας της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από το Μακεδόνα στρατηγάτη, εμπιστοσύνη την οποία επιφύλασε και ο πατέρας του, ο Φίλιππος Β' σε εκείνον, όταν του εμπιστεύτηκε την θέση του επικεφαλής του διοικητικού μηχανισμού του Μακεδονικού Βασιλείου σε ηλικία 18 ετών. Πρόκειται για τον Ευμένη τον Καρδιανό, τον οποίο ο Αλέξανδρος, όπως καταγράφει ο Αριανός, εκτιμούσε περισσότερο από κάθε άλλη ικανότητά του για την επιτυχία του να κρατά ανέπαφη και ανεπηρέαστη την ροή των συναλλαγών καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του στα
βάθη της Ανατολής. Όχι μονάχα την εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ του Μακεδονικού Βασιλείου και του εκστρατευτικού σώματος του Αλεξάνδρου, αλλά και εν γέννη την ροή των συναλλαγών, όπως τα λέγαμε με μοντέρνους όρους, μεταξύ των διαφόρων περιοχών της αυτοκρατορίας. Με παρόμοιους όρους τίθεται σήμερα και η σημασία και των συνεπειών από την απαγόρευση της χρήσης του συστήματος SWIFT, όπως είπαμε, στον Διεθνή Συναλλακτικό Βίο. Ας ξεκινήσουμε όμως συστηματικά. Στις 26 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτος, ακολουθία της ρωσικής εισβολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς προέβησαν στην εκδήλωση της πρόθεσής τους να εξαιρέσουν από τη χρήση του συστήματος SWIFT μια σειρά από ρωσικές τράπεζες. Η Επιτροπή, μετά τους αρχικούς της δισταγμούς, στις 2 Μαρτίου, επίνευσε και συνέπραξε στην σχετική απαγόρευση, η οποία άρχισε στις 12 Μαρτίου και αντικείμενό της υπήρξε η εξαίρεση 7 ρωσικών τραπεζών από τη χρήση του συστήματος. Τι είναι όμως το σύστημα SWIFT? Σταχυολογώντας διάφορα αποσπάσματα από τον τύπο νομικό, οικονομικό, πολιτικό, παρατηρείται πολλές φορές και μεταξύ ειδικών, θα λέγαμε, μια ορισμένη σύγχυση για το τι είναι αυτό το σύστημα. Πολλές φορές συνεφέρεται αυθαίρετα με ένα είδος συστήματος που τελεί υπό άμεση κρατική εποπτεία ή αφορά τις κεντρικές κρατικές τράπεζες και ούτω καθεξής. Το σύστημα SWIFT δεν είναι παρά ένα σύστημα, ένα δίκτυο ανταλλαγής τραπεζικών μηνυμάτων, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή συναλλακτικών ροών μεταξύ τραπεζών που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη, και το οποίο ιδρύθηκε και τελεί καταρχήν υπό την εποπτεία της ομώνυμης ένωσης που ιδρύθηκε στην πόλη Λαχούλπ του Βελγίου το 1973. Επρόκειτο δηλαδή για έναν συνεταιρισμό ως προς την νομική του μορφή κατά το βελγικό δίκαιο, τον οποίο ίδρυσαν 15 τράπεζες από 239 τράπεζες από 15 διαφορετικές χώρες ως ένα είδος αντίπραξης στον κίνδυνο ενός ενδεχόμενου μονοπωλίου, τον οποίο προωθούσε με κάθε τρόπο ο προπομπός, ο πρόγονος θα λέγαμε, της σημερινής Citibank, ο οποίος δημιουργούσε ένα σύστημα προς υποκατάσταση του Teller για να ελέγχει πλήρως την ροή των παγκοσμίων συναλλαγών. Έκτοτε το σύστημα αυτό γιγαντώθηκε, μονοπόλησε θα λέγαμε το δίκτυο της ανταλλαγής διατραπεζικών ροών και μηνυμάτων μεταξύ διαφόρων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων ανά τον κόσμο, ιδρυμάτων ανά τον κόσμο. Σήμερα πλέον αριθμεί εσείως 11.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 200 χώρες, καταγράφοντας ημερησίως μία ροή 42 εκατομμυρίων μηνυμάτων. Το έτος 2021, ο αριθμός των μηνυμάτων, ελέω της πανδημίας και της γιγάντωσης των ψηφιακών συναλλαγών, σημείωσε μία αύξηση της τάξης των 11,4%. Ενώ πλέον σε αιτήσια βάση τα μηνύματα φτάνουν τον αριθμό των 10 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων το 1%, αριθμός που σε απόλυτους αριθμούς και σε οικονομικό απίκασμα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος, αντιστοιχεί σε ορισμένα τρισεκατομμύρια δολάρια, αφορά πληρωμές οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τη Ρωσία. Θα πρέπει σε πρώτη φάση λοιπόν, μετά από αυτήν την μικρή εισαγωγή ως προς το τι είναι το σύστημα SWIFT, να επισημάνουμε ότι ο όρος απαγόρευση του SWIFT ως κύρωση, ως άμεση κύρωση επιβαλλόμενη στην Ρωσική Ομοσπονδία, δεν είναι απόλυτα ακριβής ως προς το γεγονός ότι δεν επιβάλλεται κάποια απαγόρευση στη Ρωσία ευθέως, αλλά αντιθέτως σε εγχώριες τράπεζες των κρατών ή των φορέων οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα SWIFT, να συναλλάσσονται και να χρησιμοποιούν το σύστημα σε συναλλαγές που άλλως θα πραγματοποιούσαν με συγκεκριμένα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο τώρα της ιχνηλάτησης των συνεπειών, θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Όπως ήδη επισημάνθηκε και στην διάλεξη του εγκρίτου συναδέλφου και αγαπητού φίλου κυρίου Κουρούπη, η απαγόρευση αφορά μόνο 7 τράπεζες. 7 ρωσικές τράπεζες και όχι το σύνολο του ρωσικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αξίζει δε να σημειωθεί η στοχευμένη και απόλυτα σκόπιμη εξαίρεση της Sberbank και της Gazprom Bank, των δύο ρωσικών τραπεζικών κολοσσών, δια των οποίων διεκπεραιώνονται όλες οι πληρωμές και οι συναλλακτικές ροές που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Και όχι μόνο, και μία σειρά
προϊόντων, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία παράγονται αποκλειστικά για τη ρωσική αγορά. Σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται λόγω χάρη ένα είδος μήλου, το οποίο αποκαλείται Πουτίνσκι από το όνομα του Ρώσου, του επικεφαλής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και παράγεται με αποκλειστικό στόχο την εξαγωγή του στη Ρωσία. Τα εν λόγω προϊόντα, οι πληρωμές που αφορούν ακριβώς την κυκλοφορία και την ροή των εν λόγω προϊόντων, πραγματώνονται διαμέσου των τραπεζών, οι οποίες ακριβώς και εξαιρέθηκαν από αυτήν τη ροή. Όπως μου έλεγε χθες το πρωί αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προσωπική μας επικοινωνία, η Ένωση εκτιμά ότι οι τράπεζες οι οποίες εξαιρέθηκαν από τη χρήση του συστήματος SWIFT αντιστοιχούν σε μόλις το 25% σε επίπεδο πληρωμών, ροής πληρωμών και περιουσιακών στοιχείων, assets, μόλις το 25% του ρωσικού τραπεζικού συστήματος. Έχουμε δηλαδή μια περιορισμένη στόχευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ρωσίας. Θα πρέπει επίσης να πούμε, διευκολυνόμενοι στην ιχνηλάτηση, αν θέλετε, μια πρώιμη αξιολόγηση του αντικτύπου στην οικονομία της απαγόρευσης του συστήματος, ότι ανάλογες απαγορεύσεις δεν είναι άγνωστες στον διεθνή συναλλακτικό βίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μια αντίστοιχη απαγόρευση. Πολύ πρόσφατα είχε επιχειρηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς το Ιράν, με αφορμή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν το 2018 από τον πρόεδρο Τραμπ, με αποτέλεσμα την άμεση κατάρριψη και απώλεια του 30% περίπου των διεθνών συναλλακτικών ροών της εν λόγω χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα, και αυτό το κρατούμε ως ένα χρήσιμο στοιχείο για τη συνέχεια, συνδυτικό κρίκο για τη συνέχεια, προκειμένου να παρακάμψει αυτή την απαγόρευση χωρίς να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε το εξής απλό. Δημιούργησε ένα δικό της παράλληλο σύστημα, όμοιο αυτού του SWIFT. Το σύστημα INSTEX, το οποίο εν πωλής δόθηκε στην κυκλοφορία το 2019, παρέμεινε εν πωλής όμως ανενεργό, χρησιμοποιήθηκε όλες και όλες θαρώ τρεις φορές το Μάρτιο του 2020 με αφορμή την εξαγωγή φαρμακευτικού υλικού εν μέσω της πανδημίας στην εν λόγω χώρα. Επίσης, ήταν η απαγόρευση αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο μιας πρώιμης συζήτησης για τις κυρώσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να επιβληθούν στη Ρωσική Ομοσπονδία όταν πρωτοξέσπασε η κρίση της Κρυμαίας το 2014. Τότε η ενδεχόμενη επιβολή του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αλεξέη Κουντρίν, θα μπορούσε να επιφέρει άμεση μείωση του ρωσικού ΑΕΠ σε ποσοστό 5%, εάν είχε επιβληθεί τότε η απαγόρευση της χρήσης του SWIFT σε ρωσικές τράπεζες. Αντίστοιχα, αν θυμάστε από την επικαιρότητα, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, τότε Ρώσος Πρωθυπουργός, είχε δηλώσει ευθαρσώς ότι σχετική απαγόρευση θα συνιστούσε casus belli, αιτία πολέμου. Το γεγονός αυτό όμως, ότι έγινε μια πρώιμη συζήτηση το 2014, χωρίς τελικά να υλοποιηθεί η σχετική μορφή κύρωσης, έδωσε ακριβώς το χώρο και το χρόνο στη Ρωσική Ομοσπονδία να δοκιμάσει να δημιουργήσει κάποιο είδος αναχωμάτων σε σχέση με την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιρροών μιας απαγόρευσης πώς αυτή υλοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών, όπως αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα INSTEX, το οποίο προανέφερα, το σύστημα SPFS, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ενδοτραπεζικές συναλλαγές εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, βρίσκει όμως πολύ περιορισμένη εφαρμογή στις ροές του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας με το εξωτερικό. Επίσης, κάτι αντίστοιχο επιχείρησε με το σύστημα MIR, που αφορά τη χρήση τραπεζικών κρατών ως ένα είδος διαφυγής εξόδου κινδύνου στην απαγόρευση της χρήσης χρεωστικών καρτών δια της οδού του συστήματος Visa και Maestro. Ως εκ τούτου, γίνεται αυτή τη στιγμή λόγος από τον ρωσικό παράγοντα για μια περιορισμένη και εν μέρη διαχειρίσιμη ζημία μακροπρόθεσμα στην ρωσική οικονομία. Τούτο διότι μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι η χρήση του συστήματος CIPS, που είναι το αντίστοιχο κινέζικο SWIFT, μπορεί να οδηγήσει σε μια παροχέτευση στην αγορά δια της τεθλασμένης. Μπορεί δηλαδή μέσω του CIPS να πραγματοποιούνται ταμιακές και συναλλακτικές ροές
ενδοτραπεζικά, από ρωσικά ή κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν απαγόρευση χρήσης του SWIFT και να διοχετεύονται περαιτέρω έτσι οι εν λόγω ροές στον διεθνή συναλλακτικό βίο απρόσκοπτα. Τούτο όμως δεν γίνεται χωρίς κόστος, χρονικό και αμυγός οικονομικό. Με άλλες λέξεις και αποτιμώντας μια πρώτη, αν θέλετε, αποτίμηση, κλείνοντας αυτό το σημείο, την σύντομη εισήγησή μας, θα λέγαμε ότι η εμπειρία της απαγόρευσης της χρήσης του συστήματος SWIFT στο Ιράν, με την οποία η περίπτωση της Ρωσίας έχει εκλεκτικές συγγένειες αλλά και ευδιάκριτες διαφορές, καθότι πιο εκλεπτισμένη οικονομία η ρωσική, καταδεικνύει ότι έτερες μορφές κυρώσεων, όπως η απαγόρευση των συναλλαγών, ευθέως ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο, αν θέλετε, ευδιάκριτες ως προς το χρονικό σημείο της επέλευσης του επιδιωκομένου αποτελέσματος. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι εν ώψη και της συνδρομής αστάθμητων παραγόντων όπως αυτοί που επισημάνθηκαν, για παράδειγμα τη χρονική παράταση της εμπόλεμης σύραξης, τη χρονική παράταση της, αν θέλετε, κρίσης εν γέννη, τα εναλλακτικά συστήματα τα οποία ο ρωσικός παράγοντας υποστηρίζει ως συστήματα που μετριάζουν την βαρύτητα των συνεπειών, δεν γνωρίζουμε αν όντως θα λειτουργήσουν ως τέτοια. Συνοπτικά, η μορφή αυτή κύρωσης, λόγω της έγκυρης προετοιμασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 2014 ως σήμερα, αλλά και της ηθελημένης εξαίρεσης από την πλευρά της Ευρώπης, του, αν θέλετε, του κυρίως του κομματιού εκείνου των συναλλακτικών ροών που πράγματι και θεματικά θα έπληταν τη Ρωσική Ομοσπονδία οικονομικά ή θα έπληταν την πρωτογενή εφοδιαστική της αλυσίδα, δεν οδηγούν στη βαρύτητα του κυρωτικού αποτελέσματος με τον τρόπο που κανείς θα προσδοκούσε. Οι πολίτες, ωστόσο, γεύονται ήδη τις πρώτες βραχυπρόθεσμες συνέπειες, όπως για παράδειγμα σε ένα επίπεδο πολύ καθημερινών συναλλαγών. Έχει καταστεί, ας πούμε, αδύνατη η χρήση ορισμένων παρόχων υπηρεσιών ταξί στην Ρωσία αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορεί κανείς να κάνει χρήση του Uber. Του ταξίου περιβεί ότι δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη στιγμή ο Ρώσος πολίτης με τη χρήση της κάρτας του ή με άλλο τρόπο συνδεόμενο στη σχετική εφαρμογή. Οι πολίτες γεύονται τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες, οι οποίες είναι σοβαρές, φέροντος ελέγξιμες εν πρώτης από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Δευτερογενώς, μένει να αποδειχθεί κατά πόσο σε συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες ένας τέτοιος ισχυρισμός ευσταθεί ή αν το πλήγμα θα είναι αποφασιστικό. Τέλος, και με αυτό το σημείο κλείνουμε, η ακροτελεύτερη παρατήρησή μας θα ήταν ότι ίσως θα έπρεπε σε δευτερογενές επίπεδο να μας απασχολήσει και η ενδεχόμενη παρενέργεια των συνεπειών του εν λόγω κυρωτικού μέτρου, η οποία δεν είναι άλλη από μία στροφή κρατών ή ενόμων τάξεων ή παραγόντων, αν θέλετε, του γεωπολιτικού παιχνιδιού, που εξαρτούν συμφέροντα από το ρωσικό παράγοντα σε εναλλακτικές επιλογές. Μόλις σήμερα το μεσημέρι, 5 ώρες περίπου πριν, γύρω στις 3 ώρα Κύπρου, έλαβε χώρα με την επίνευση και ενθάρρυνση του ρωσικού παράγοντα στη Ριάντ μία συνάντηση μεταξύ της σαουδαραβικής κυβέρνησης και κορυφαίων μελών του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, προκειμένου να ενισχυθεί μεταξύ μιας ομάδας 10 και πλέον κρατών, μεταξύ των οποίων η Ινδία, η Κίνα, αραβικές χώρες, η Ρωσία, η αποδολαριοποίηση της αγοράς της ενέργειας. Έως και σήμερα, και αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που το 2014 η απαγόρευση του SWIFT θα ήταν κέριο πλήγμα και στη ρωσική αγορά, το δολάριο διαδραματίζει το ρόλο της αγγλικής γλώσσας στις οικονομικές συναλλαγές. Στο λόγο ρόλο, δηλαδή, μιλά μια διεθνή γλώσσα το δολάριο σε οικονομικό επίπεδο και στον τομέα της αγοράς ενέργειας. Η επιβολή αυτών των κυρωτικών μέτρων ως παρενέργεια ενθαρρύνει σχετικές κινήσεις και πολιτικές επιλογές από τα εν λόγω κράτη που αναφέραμε. Μέρει να αποδειχθεί στο μέλλον κατά πόσο αυτές οι επιλογές θα ευοδοθούν και θα οδηγήσουν σε μια αναδιάταξη του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δεβεντζή για τη δική του εισήγηση σε αυτόν τον πολύ σημαντικό θέμα του SWIFT, αλλά και των συνεπειών ευρύτερα στις διεθνείς συναλλαγές και ιδιαίτερα με τη συνάντηση των 10 κρατών που όλοι αντιλαμβανόμαστε πρόκειται για μια προέκταση
της προσπάθειας των κρατών της BRICS που λειτουργεί εδώ για αρκετά χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση. Και είναι και αυτόν ένα από τα θέματα της επόμενης μέρας, της σημερινής μέρας, που συνδέονται με όλον αυτόν το φάσμα των εξελίξεων σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με υψηλές ταχύτητες. Τώρα, έχουμε ολοκληρώσει με τις εισηγήσεις. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες επιχείρησα να κατηγοριοποιήσω για να τις απαντήσουν οι εκλεκτοί μας εισηγητές. Μία δέσμη ερωτήσεων αφορά ουσιαστικά τη σχέση της εισβολής στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Κατά πόσον μπορεί να δημιουργήσει δεδικασμένο για οποιασδήποτε αποφάσεις για την Ουκρανία. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ έχει προηγηθεί η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με μια σειρά σημαντικές αποφάσεις. Θα μας τα πει και ο κύριος Μαυρογιάννης και η κυρία Μίχα και άλλοι συγκητές σε επίπεδο και Συμβουλίου Ασφαλείας και Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και κατά πόσον η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορέσει να υποφεληθεί από οποιασδήποτε αποφάσεις σε αυτήν την, από το Ουκρανικό. Σε σχέση με αυτήν την ενότητα, γιατί είναι η Κύπρος, ρωτά ένας από τους συμμετέχοντες, δεν έχει αξιοποιήσει την όλη κατάσταση και έχει στο επίκεντρο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους λόγους για την επέμβαση της Ρωσίας, κατά πόσον είναι τα θέματα που αναφέρεται στο Ντομπάς και για τους ρωσόφωνους, ή είναι περισσότερα γεωστρατηγικά συμφέροντα για τον έλεγχο της Αζωφικής θάλασσας και της Μαύρης θάλασσας, για την στήριξη της Κρυμαίας, για την αξιοποίηση φυσικού αερίου στην περιοχή κλπ. Και μία ερώτηση συγκεκριμένα προς τον κύριο Μαυρογιάννη από προεφητητή. Το Διεθνές Δίκαιο ισχύει μόνο για τους αδύνατους, από ό,τι βλέπουμε στην πράξη. Νομίζω ότι έχω... και γιατί η Ρωσία δεν έχει ζητήσει ως μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν είχε ζητήσει βοήθεια και δεν αναφέρθηκε προηγουμένως στην γενοκτονία Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Οπότε ο κάθε εισηγητής με βάση το αντικείμενό του. Και για τον ΝΑΤΟ αυτή αναφέρεται περισσότερο προς τον κύριο Γιώργο Λεβέντη, κατά πόσον η επέκταση του ΝΑΤΟ, για την οποία αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα με όλες τις χρονολογίες, έχει επηρεάσει τα γεγονότα και οδήγησαν τη Ρωσία στην στρατιωτική ενέργεια εναντίον της Ουκρανίας. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω η ερώτηση η οποία απευθύνεται σε μένα απαντήθηκε πλήρως από την ομιλία μου. Να μου επιτρέψετε να θέσω... Γιώργο, ένα λεπτό πριν να ξεκινήσεις να απαντάς. Ένα κεφαλαιόδες ερώτημα, επίσης. Στο ρόλο της διαμεσολάβησης και τη στάση της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης σε σχέση με αυτή την διένεξη, διότι έχουμε συνταχθεί με τις νατοικές δυνάμεις τη στιγμή που ποιος παίρνει σήμερα την πρωτοβουλία των κινήσεων στη διαμεσολάβηση. Δεν είναι η Τουρκία. Την Πέμπτη είχαμε συνάντηση Τσαβούσογλου διαμεσολαβητή με τον Ρώσων Υπουργό των Εξωτερικών, τον Λαυρόφ, και των Ουκρανών τον Κούλεπα, την πρώτη από την έναρξη της σύραξης στην Αντάλια. Το θέτω ως ερώτημα. Επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να... Ναι, αγαπητέ μου, Ανδρέα, δώστε μου ένα λεπτοδάκι μόνο. Θα αναλάβει ο Πρόεδρος του Τμήματος το συντονισμό και το κλείσιμο, γιατί λόγω ηλυμένης υποχρέωσης εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και τις εισηγήσεις σας. Και εύχομαι μια επικοδομητική συζήτηση. Αγαπητέ Χρήστο Κληρίδη,
αναλαμβάνει στην συντονισμό για την ολοκλήρωση των εργασιών. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Κωστάκη. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Μαυρογιάννης θέλει να φέρει τον λόγο να απαντήσει και στα ερωτήματα που τέθηκαν για το Κυπριακό, κυρίως, σχέση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Χρήστο, και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Βεβαίως. Χρήστο. Χρήστο, πρώτα να πω σε συνέχεια του σχολείου του κυρίου Λεβέντη ότι εμείς δεν έχουμε συνταχθεί με κανένα. Εμείς συντασσόμαστε με το δίκαιο και συντασσόμαστε με όλους αυτούς που πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο και στην ανάγκη να γίνεται σεβαστό και να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ναι, να συμφωνούμε με κάποιες χώρες δυτικές και συμβαίνει, και πραγματικά αυτό το έχει αναδείξει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Λεβέντης, ναι, ξαφνικά εδώσαμε με αυτό που έγινε στην Ουκρανία λόγω ύπαρξης στο ΝΑΤΟ. Εκεί που τα τελευταία 30 χρόνια όλοι εμπιστεύαμε ότι στην πραγματικότητα δεν είχε ρόλο ύπαρξης. Όμως αυτό είναι ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εγώ παρά το ότι έχω λίγο πρόβλημα, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ΝΑΤΟ. Δεν μου αρέσει το ΝΑΤΟ. Και δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι κρατήθηκε στη ζωή για λόγους άλλους από αυτούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Έχει όμως σημασία να πούμε ότι είναι δύσκολο να πει κάποιος ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ είναι παράνομη. Βεβαίως μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι παράνομες είναι οι ενέργειες εκείνων των κρατών οι οποίες υπεσχέθησαν ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ και επεκτάθη. Εκεί υπάρχει ένα θέμα νομιμότητας, διότι όντως έχουν υπάρξει υποσχέσεις προς την Ρωσία του Κορπατσόφ. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και αυτές οι υποσχέσεις σήμερα μας λένε διάφοροι ότι ήταν προφορικές. Ξέρετε, στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα στο γραπτό και στο προφορικό. Από τη στιγμή που υπήρχε δέσμευση, υπάρχει θέμα παραβίασης διεθνούς υποχρεώσεως. Όχι από την Ουκρανία, από εκείνες τις χώρες που είχαν πει ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ. Είχαν τουλάχιστον την υποχρέωση να μην εγκρίνουν την επέκταση. Ανταυτού είδαμε τι έγινε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τα Ηνωμένα Έθνη και για το Διεθνές Δίκαιο, ναι, πρέπει να σας πω ότι από την αρχή έχω πει ότι το Διεθνές Δίκαιο και η οργανωμένη διεθνής κοινότητα με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην κατήσχηση της δύναμης. Αυτή είναι η προσπάθεια, είναι ο λόγος ύπαρξης του Διεθνούς Δικαίου. Τα καταφέρνει εκεί που τα καταφέρνει, δεν τα καταφέρνει πάντα και μετριάζει εν μέρη τις σχέσεις δυνάμεως. Και είπαμε όμως, από την αρχή το οργανωμένο σύστημα είχε αυτόν τον θεμελιώδη περιορισμό, διότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει απέναντι στις νικήτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι αρκετός λόγος για να πούμε ότι δεν ισχύει. Απλώς, ναι, έχει αδυναμίες, δεν λειτουργεί η διεθνής έννομη τάξη. Αυτόν εδοκίμαζα όλων αυτών των καιρών να διδάξω στους φοιτητές μου. Δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί η εσωτερική έννομη τάξη, που να έχει αυτόν τον διαχωρισμό της εκτελεστικής, της δικαστικής και της νομοθετικής εξουσίας και των εκτελεστικών βραχίων. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στον διεθνή χώρο και παρόλες τις προσπάθειες για να γίνουν ορισμένα τουλάχιστον επιμέρους πράγματα ή για να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί και υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, δεν λειτουργεί πάντα και δεν μπορεί να πούμε ότι το σύστημα αυτό
μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τα μεγάλα συμφέροντα και τώρα βλέπουμε τους όρους και τους περιορισμούς του. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία εκεί που μπορεί το διεθνές σύστημα να κάνει κάτι. Αναφέρθηκε πάρα πολύ εύστοχα η κυρία Μίχα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κάναμε αναφορά στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σε άλλους δικαιοδοτικούς μηχανισμούς που μπορούν να υπάρξουν και σε άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε μια οργάνωση της διεθνούς ποινότητας η οποία να λειτουργεί κατά τρόπο που προσομοιάζει σε εσωτερική έννομη τάξη. Τελειώνω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά την Κύπρο και το Κυπριακό, πιστεύω ότι ειλικρινά για να έχουμε πραγματικά την ηθική ανωτερότητα στη διεκδίκηση των δικών μας δικαίων, πρέπει να μην έχουμε ποτέ, να μην πέφτουμε στην παγίδα της επιλεκτικής, αν θέλετε, αξιολόγησης των άλλων ζητημάτων και των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. Δεν είναι επειδή σε εμάς δεν εφαρμόστηκε το δίκαιο που δικαιούμαστε εμείς να λέμε δεν πειράζει ας μην εφαρμοστεί και αλλού. Αντίθετα, με την επιμονή μας και με την ύπαρξη ενιαίου μέτρου τότε δικαιούμαστε να διεκδικούμε και να νομιμοποιούμαστε σε όλες μας τις ενέργειες για την απεμπόληση του τουρκικού ζυγού από τον τόπο μας. Αυτά ήθελα να πω και ελπίζω με μια προσπάθεια και μια επικοδομητική προσέγγιση μπορεί να συμβάλλουμε στο να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ανδρέα, πάρα πολύ. Ο Αλέκος ζήτησε τον λόγο και τον έχει. Ευχαριστώ, Χριστό. Απλώς κάποια σχόλια σε ορισμένα πράγματα που ελέγχθησαν. Έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Απλώς αυτά που θα πω είναι η σεπίρωση αυτών που έχει αναφέρει ο Ανδρέας. Το πρώτο που ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι μεταξύ των μεθόδων και των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία και της Τουρκίας στην Κύπρο υπάρχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα. Πέραν των πτυχών διεθνούς δικαίου, της νομικής πτυχής, της εισβολής, της εκμετάλλευσης στρατηγικών μειονοτήτων. Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία είναι πλησιέστερα προς τη σημερινή κατάσταση. Θυμάστε όταν επρόκειτο ο Κύπρος να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση. Κάτι ανάλογο έκαμε και η Ρωσία με την προοπτική ένταξη της Ουκρανίας. Και αυτό αφορά μια πολιτική επιλογή της Ουκρανίας. Όταν επρόκειτο να προμηθευτούμε τους S-300, που ήταν μια στρατιωτική επιλογή, αν θέλετε ο παραλληλισμός είναι με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και πάλι μας είχε απειλήσει η Τουρκία με στρατιωτική δράση. Τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να ενδιαφέρουν τα μεγέθη, ποιοτικά όμως είναι, δεν έχει καμία διαφορά το ένα με το άλλο. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Το δεύτερο είναι σε ό,τι αφορά τη στάση της Κύπρου στο πρόβλημα της Ουκρανίας. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα θετικά και ορισμένοι ενδεχομένως να πούν και ορισμένα αρνητικά. Όμως, από τη στιγμή που τίθενται τέτοια θέματα και ιδίως θέματα ηθικής τάξεως, διεθνούς δικαίου, δεν μπορείς να κρατάς ίσες αποστάσεις. Πρέπει να τοποθετηθείς. Θυμούμε στην περίπτωση της Κρυμαίας, της εισβολής της Ρωσίας και εν συνεχεία της προσάρτησης της Κρυμαίας, που δεν ήταν τόσο έντονη η στρατιωτική εισβολή όπως είναι τώρα στην Ουκρανία, δηλαδή ήταν σχεδόν ανέμαχτη. Εκεί όπου εμπορούσαμε είχαμε προσπαθώντας να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα
είχαμε προσπαθήσει τρόποντινά να είμαστε, να μεταφέρουμε κάποιες πιο μετριοπαθείς θέσεις μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα μας είχαν κατηγορήσει, αδίκως βέβαια, ότι είμαστε οι πράκτορες των Ρώσων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντελώς άδικα. Παράλληλα, εκάναμε τότε, διότι εγώ έχω φύγει από τον Κουριό από το 2018, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται, τι συμβαίνει τώρα. Τότε όμως είχαμε, προασπίζοντας τα δικά μας συμφέροντα, είχαμε αναδείξει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από πλευράς Ρωσίας. Δηλαδή έγινε και τότε ο παραλληλισμός, ήταν μια δύσκολη εξίσωση, αλλά πάντοτε προβάλαμε και τη δική μας περίπτωση, την περίπτωση της Κύπρου, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες της ρωσικής παρανομίας με εκείνες της τουρκικής παρανομίας στην Κύπρο. Και ένα τελευταίο σχόλιο για όσα είπε ο κύριος Λεβέντης. Ασφαλώς το ΝΑΤΟ εξύντλησε τον ιστορικών του ρόλων και προορισμών μετά την διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας. Από την άλλη όμως υπήρχε μία ομάδα χωρών, οι περισσότερες, αν όχι όλες, όχι περισσότερες χώρες πρώην μέλη του συμφώνου της Βαρσοβίας, που αισθάνονταν και αισθάνονται ακόμα τη ρωσική απειλή. Δεν υπάρχει τίποτε στο καταστατικό του ΝΑΤΟ που να του απαγορεύει ένας αμυντικός οργανισμός που να του απαγορεύει να δεχθεί νέα μέλη. Η πολιτική πραγματικότητα βεβαίως είναι διαφορετική και το είδαμε. Αλλά το να λέει, διότι είδα σε μια ερώτηση, παράνομη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Δεν είναι παράνομη. Υπάρχει το καταστατικό του ΝΑΤΟ, υπάρχουν κυρίαρχες χώρες οι οποίες αισθάνονται ασφάλεια εάν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει τίποτε το παράνομο. Άλλο η πολιτική πραγματικότητα. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1949, γιατί, διότι το 1948 είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς με πολύ συγκεκριμένες απειλές. Αυτό ήταν το έναυσμα που όθησε στη δημιουργία του ΝΑΤΟ ένα χρόνο αργότερα. Αυτά. Ευχαριστώ. Η Ελένη ζήτησε τον λόγο. Ναι, μία διευκρίνηση σχετικά με την ερώτηση για τη γενοκτονία, για το έγκλημα της γενοκτονίας, αν μπορώ. Επειδή νομίζω ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι κάποιος ρώτησε το τι έχει κάνει η Ρωσία σχετικά με αυτό της το αίτημα περί γενοκτονίας. Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπήρχε ποτέ επίσημα αίτημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κάποιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Διορθώσαμε, κύριε Μαυρογιάννη, εγώ δεν θυμάμαι οτιδήποτε, ούτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αντιθέτως, οι διακρατικές προσφυγές ενώπιον του ΕΔΑ, οι ατομικές προσφυγές, ανέδειξαν τα θέματα παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης βεβαίως και στην Κρυμαία και στην Ανατολική Ουκρανία και όλο αυτό το πολυσχηδές πρόβλημα συνεπία των σειράξεων όλων αυτών. Πρόσφατα, με το θέμα αυτής της επιχειρηματολογίας, της επίσημης υποτίθεται, της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι νομικά θεμελιωμένο σαν επιχειρηματολογία. Αντίθετα, η προσφυγή που μόλις μάθαμε ότι είχε ένα κομμάτι επιτυχημένο, δηλαδή δέχτηκε το Διεθνές Δικαστήριο τα προσωρινά μέτρα που ζήτησε η Ουκρανία, το αίτημα εκεί της Ουκρανίας ήταν ότι κακώς η Ρωσία επικαλέστηκε ότι τελείται γενοκτονία
με την έννοια ότι συκοφαντεί, αν μπορώ να το πω έτσι, την Ουκρανία και ότι είναι αυθαίρετη η επίκληση αυτού του εγκλήματος και καταστρατηγεί το σκοπό της σύμβασης. Αυτά, απλώς σαν διευκρίνηση και αν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία. Ο Γιώργος θέλει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι πολιτικές οι τοποθετήσεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε τρία επίπεδα και νομίζω ότι θα αποδειχθεί ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ζημιώνει με το να συνταχθεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Έχουμε κλείσει τον εναέριο μας χώρο. Πώς δεν έχουμε συνταχθεί, εφόσον έχουμε επιβάλει τις κυρώσεις. Έκλεισε ο εναέριος χώρος της Ελλάδος και της Κύπρου για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Πόσα εκατομμύρια χάνουμε σε εισόδημα από τον ρωσικό τουρισμό, ο οποίος είναι ο δεύτερος, δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μετά τους Βρετανούς, οι οποίοι σε Ελλάδα και Κύπρο. Πού θα πάνε, πού ήδη κατευθύνονται, διοχετεύονται αυτοί οι Ρώσοι τουρίστες? Στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι που κερδίζει, η οποία έχει ανοιχτόν τον αέρα της χώρων και δεν έχει βάλει καμία κύρωση. Πρώτο. Μετά, έχοντας πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας, αφήσαμε πρόσφορο έδαφος στην Τουρκία να παρουσιαστεί ως διαμεσολαβητής μια κατά βάση μουσουλμανική χώρα, η οποία κατά κύριο λόγο ενδιαφέρεται για το μέλλον της μουσουλμανικής ταταρικής τουρκογενούς κοινότητας στην Κρυμαία και το έχει αναφέρει στο χαιρετισμό του στο διπλωματικό φόρουμ της Αττάλειας ο Ερντογάν, τη στιγμή που θα μπορούσε, εάν κρατούσαμε μια πολιτική αποστάσεων, πιο φυσικό δεν θα ήταν μια χώρα κατά βάση χριστιανική, ορθόδοξη, όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, να λάβει μέρος διαμεσολαβητή σε μια διένεξη πάλι κατά βάση δύο ομόδοξων εθνών. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα η Τουρκία, ενώ παρουσιάζεται, εκμεταλλεύεται την κατάσταση, τη δική μας την αδράνεια, την αυστηρία, παρουσιάζεται ως ιδιαίτερος διαμεσολαβητής, δεν είναι τέτοιος, διότι πουλάει στην Ουκρανία το πιο πετυχημένο της όπλων, της πολεμικής της βιομηχανίας. Ποιο είναι αυτό? Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar, τα οποία, όπως έχει επιβεβαιωθεί, επιφέρουν κέρια πλήγματα στις ρωσικές δυνάμεις και έχουν καταστρέψει ουλαμούς ρωσικών αρμάτων. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες, δεν είμαι βέβαιος αν έχουν επιβεβαιωθεί. Μερικοί αναλυτές λένε ότι έχουν επιβεβαιωθεί ότι τα μη επανδρομένα Bayraktar έχουν και Τούρκους χειριστές. Τρίτο, ως προς την μειονότητα μας, των ομογενών της περιοχής της Μαριούπολης, 17 χωριά ελληνικά, ο αριθμός των ομογενών με βάση διάφορες εκτιμήσεις μεταξύ 100-120 χιλιάδες. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει αναγνωρίσει καθεστώς μειονότητας στους Τατάρους της Κρυμαίας, οι οποίοι προστατεύονται από την Τουρκία, ενώ δεν έχει δοθεί καθεστώς μειονότητας στην ελληνική μειονότητα.
Και με βάση την εξέλιξη των πραγμάτων επί του εδάφους, είτε το θέλουμε είτε όχι, φαίνεται ότι η περιοχή της Μαριούπολης θα πέσει τελικά σε ρωσικά χέρια. Το αφήνω στην κρίση σας. Ποια θα είναι η αντιμετώπιση των ρωσικών αρχών, η μεταχείριση μάλλον των ρωσικών αρχών στην μειονότητα, την ελληνική, στους ομοεθνείς εκεί, όταν και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θα δώσω τον τελευταίο λόγο στον κύριο Βεβετζή. Υπάρχει μία ερώτηση, γιατί πιστεύετε ότι το ρωσικό διατραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το έλλειμμα που δημιουργείται λόγω του SWIFT. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, όπως ευχαριστώ επίσης και τον και έτσι όποιον ή όποια απίφθινε το ερώτημα. Το ερώτημα θα μπορούσε, η απάντηση που προσήκει στο εν λόγω ερώτημα θα μπορούσε να διακριθεί σε δύο βασικούς άξονες. Το ένα έχει να κάνει με την ευρύτητα της αποδοχής του συστήματος του αντίστοιχου, ας πούμε, συστήχου του συστήματος SWIFT που έχει εισαγάγει η Ρωσική Ομοσπονδία, το SPFS. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την τεχνική του αρτιότητα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλούμε για δίκτυα πραγμάτωσης από υλοποιημένων συναλλακτικών επαφών. Ως προς το πρώτο σκέλος, η αναποτελεσματικότητα ή άλλος ορθότερα μειωμένη αποτελεσματικότητά του ως προς την υποκατάσταση, τη λειτουργική υποκατάσταση του SWIFT, οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ λίγες τράπεζες εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν ήδη συνδεθεί σε αυτό το σύστημα. Πρόκειται για ορισμένες στην Τουρκία, μάλιστα κάποιες μεγάλες τουρκικές τράπεζες ήδη από το 2018 το είχαν πράξει, στην Αρμενία, στην Κίνα και αλλού. Πολύ λίγες όμως είναι εκείνες στην Δυτική Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι πρότινος ήταν μόνο δύο νομίζω, που είχαν πράξει κάτι ανάλογο. Συνεπώς, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το αντίστοιχο ρωσικό σύστημα στις εξωτερικές συναλλαγές, στις διασυνοριακές συναλλαγές, το σύστημα SWIFT. Και το δεύτερο έχει να κάνει καθαρά με κάποιες, αν θέλετε, τεχνολογικού χαρακτήρα ατέλειες ή πλημέλειες του συστήματος. Το σύστημα καταρχήν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί, για παράδειγμα, μονάχα εργασιακές ώρες. Αν κάποιος από εμάς, ώρες εργασίας, αν κάποιος από εμάς σήμερα, κλείνοντας τη σημερινή εκδήλωση, στις 10 ή στις 11 το βράδυ, πραγματοποιήσει μια διατραπεζική συναλλαγή, κάποιο έμβασμα για την πληρωμή του ενοικίου του, για την παραγγελία ενός προϊόντος από το εξωτερικό κτλ., αυτό μπορεί να το πράξει διότι το σύστημα SWIFT λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αντίστοιχα στη Ρωσία όμως, αυτή τη στιγμή το δικό τους σύστημα λειτουργεί περίπου 8 με 10 ώρες την ημέρα και επίσης δεν είναι ικανό να σηκώσει από καθαρά τεχνολογική άποψη μεγάλο όγκο συναλλαγών. Κάθε μήνυμα, αν δεν απατώμε, ισχυρίζονται οι ειδικοί ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 kilobyte. Πράγμα το οποίο δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, σε κατάρρευση από τεχνικής πλευράς του συστήματος και ούτω καθεξής. Πολύ συνοπτικά, κύριε Πρόεδρε, αυτοί οι δύο είναι οι διαφοροποιητικοί έτσι, άξονες. Ωραία. Θα ήθελα στο στάδιο αυτών να κλείσω την σημερινή ημερίδα με τις ευχαριστίες μου για τις πολύ σημαντικές εισηγήσεις από όλους εσάς, έγκυρους, διπλωμάτες, νομικούς, πολιτικούς αναλυτές. Πιστεύω ότι υπήρξε μία θετική συνεισφορά στη γνώση του αντικειμένου, στον προβληματισμό. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις κατά δίκαιων τρόπων. Ο καθένας μας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, να προβληματιστεί. Θα κλείσω με μία ευχή μόνο, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και αυτή η τραγωδία το συντομότερο δυνατόν και ασφαλέστατα να μην οδηγηθούμε
σε χειρότερες καταστάσεις και στο συνολικό όρεθρο. Μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά μπορεί να είμαστε πιο κοντά από ό,τι ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας στον κίνδυνο αυτό. Με την ευχή αυτή, καληνυχτίζω και ευχαριστώ όλους οι οποίοι έχουν συμμετάσχει και είχαν την υπομονή να μείνουν μαζί μας. Είχαμε μία αναθρώα συμμετοχή πέριξ των 300 στη σημερινή εκδήλωση και οι 250 έμειναν μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.